Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα κύριε Τρέγια. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Μετά τη χθεσινή αναβολή της εκπομπής λόγω ΔΕΗ, έτσι, σήμερα ανανεωμένη, έτσι. Σιγά, μόνο 6,5 ώρες είχε κοπεί το δράμα. Μόνο 6,5, ακριβώς 10 η ώρα έμαθα, μου είπε εδώ ο Βασίλης Καβαδίας που είναι στην οικοληψία. 6,5 ώρες είναι πολλές, παιδιά, για ρεύμα, έτσι. Ναι. Να τα για νερό, να πεις άντε εντάξει, θα το ψηλό αντέξει. Και ούτε για νερό, ας πούμε. Ρεύμα, όχι, κοίτα. Τώρα, γιατί εγώ πήγα να το διακομωδήσω στην αρχή. Ρεύμα, καταρχήν, το ρεύμα σχετίζεται με όλα τα πράγματα. Φίλε, επαγγελματικά καταστρέφεσαι. Δηλαδή, αν έχει ψυγεία και έχει προϊόντα μέσα καταψύκτες και τα λοιπά και σε... ναι, σου χαλάσουν, τελείωσε. Τα πάντα, δεν είναι μόνο αυτό. Τελείωσε. Σκέφτομαι, δηλαδή, άμα ήταν χειμώνας, δεν έχει ούτε θέρμα ούτε τίποτα. Βέβαια, όλοι αυτοί που έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις με καταψύκτες και τα λοιπά. Έχουν γεννήτριες, έχουν εναλλακτικές. Πώς έχει. Καλά, όχι όλοι. Όχι όλοι. Πώς έχει, ας πούμε, το τυπόζετο στο σπίτι, ναι, σου και όταν κοπεί το νερό, έχει, ρε παιδί μου, παλαιό, για μία μέρα να βάζει το καζανάκι. Υπάρχει ακόμη τέτοιο τυπόζετο να υπάρχει. Υπάρχει, ρε φίλε. Εδώ, άμα θες, άμα δεν έχεις, σου βάζω εγώ ένα τυπόζετο. Η δουλειά μας είναι. Τώρα που το είπες, σε χρειάζομαι για το σπίτι, τώρα το λέω και στον αέρα. Σε χρειάζομαι. Γενικά με χρειάζεσαι. Ναι. Γιατί για νύφια μου βρεις. Τι. Όχι, ρε φίλε. Τι δεν κατάλαβα. Σε χρειάζομαι πραγματικά, έχουμε ένα τέτοιο και με τον μπάνιο έχουμε ένα πρόβλημα. Οπαδικά χρειάζεσαι. Ναι, οπαδικά θα σε φτιάξω σήμερα. Ναι, ακολουθεί τον πρωταθλητή, ακολουθεί τον ταμπλόχο, ακολουθεί τον αίτητο. Τον αίτητο. Νόμιζα για άλλη ομάδα, λέγαμε μετά, κατάλαβα ότι λέγανε. Δεν λέγατε παλιά, ναι, ναι, να είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός. Σωστά, λέγαμε ο Άρης. Όταν, ρε παιδί μου, όταν πάει λίγο καλά ο Άρης, ναι, βγαίνουν και 4-5, ναι, και του παθαίνουν μια κρίση αλήθειας ως ναι, διαμαγείας. Ναι. Και βγαίνουν και λένε, μακάρι να είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός να μας παρασύρει και εμάς. Ο ηγεσίας. Ναι. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Όχι, εγώ δεν είμαι αυτού του δόγματος, συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι. Ξεχωρίζει ηγεσίας και Γκότσης, ο Χρήστος ο Γκότσης και ο ηγεσίας. Κότσης. Ο Κότσης, φίλε. Ο Κότσης. Και ο Χρήστος ξεχωρίζουν από τους Αγιανούς. Μακράν με διαφορά από τους υπόλοιπους. Να ξέρεις. Ενώ παλιά. Ενώ όχι, παλιά για τον Κότσι γελάω. Παλιά ο ηγεσίας ήταν. Τι ήταν? Ναι, ήταν. Άκουσε με το, άκουσε με. Εγώ άκουσα. Εντάξει, 5 συζητήσεις κάναμε, διορθώθηκε με την διορθώθηκε. Ωραία. Άκουσε με. Του ήρθε λογική, πώς σου πω. Εγώ δεν είμαι αυτού του δόγματος. Και απόδειξη είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης δεν υπήρχε 4 χρόνια ούτε καν στην Αλφαεθνική. Ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε καλά. Ναι. Γιατί ο ένας τραβάει τον άλλο. Αυτά είναι λογότυπα. Θεωρώ. Θα μπορούσε να γίνει αυτό αν υπήρχε και στον Άρη ένας εξίσου ισχυρός οικονομικός παράγοντας. Να πω ότι η επιτυχία του ενός τραβάει τον άλλον. Ναι. Όταν ο ένας έχει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ πορτοφόλι και ο άλλος έχει 20, δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Όταν ο Άρης είχε τον μεγάλο επιχειρηματία. Ναι. Και τιτάνα, ναι, των οικονομικών στην Ελλάδα, τον κύριο Κοντομινά. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ έχω απάντηση. Έχω απάντηση. Καταρχήν, ο Κοντομινά ήταν ούτε 1,5 χρόνο στον Άρη. Κανονικά, κανονικά. Καλά, λίγο είναι 1,5 χρόνο. Εσένα είναι, πόσο είναι, 7 χρόνια δεν είναι. 6. Είπαμε, αν θυμάσαι, κάναμε μια συζήτηση. Ναι. Προφανώς η ένεση, α το πούμε ένεση, έτσι σε εισαγωγικά ένεση, στο Σαββίδι έπιασε, σε εμά όχι. Δηλαδή, ο άνθρωπο αυτό ποτέ δεν έγινε. Δεν ήταν εξάλλου. Ποτέ δεν έγινε μέρος του Άρη. Ενώ εσάς δεν ξέρω. Συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει, είναι ο ηγεσίας, ο Νίκος. Είναι ο Κότσης και επειδή υπάρχουν και παράπονα από θηλυκά, είναι και η Γρηγορία. Η Γρηγορία τι είναι? Η Γρηγορία. Τι είναι, η Γρηγορία μέσα, τι πιστεύει? Είναι, ότι η επιτυχία του ενός παρασέρνει και τον άλλον. Γεια σας. Μα είτε λέω. Ναι. Ωραία. Ο Βασίλης Καβαδίας δεν τον έχω ξαναδεί να χαμογελά. Έτσι, τόσο αρσενικά. Λοιπόν, με τόσο η Γρηγορία τι λέει, δηλαδή? Η Γρηγορία λέει. Ότι η επιτυχία του ενός παρασέρνει τον άλλο. Όχι, η Γρηγορία παρεβαίνει και λέει σε αυτό που είπε ο Τάσος Τρέγιας, ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, και αντικειμενικοί. Δηλαδή, εγώ που δεν θέλω. Εγώ δηλαδή, ένα λεπτό, ρε φίλε, που δεν πιστεύω ότι η επιτυχία του ενός παρασέρνει τον άλλο, δεν είμαι αντικειμενικός, δεν το κατάλαβα αυτό. Πριν πούμε αυτό, είπα κάτι. Τι είπες, για πες. Πριν πούμε αυτό, ναι, είπα ότι είπες ο Νίκος ο ηγεσίας με είπες, ξέρω εγώ, και λέω, ναι, ο καλός άνθρωπος, ναι, ο ηγεσίας έχει, δηλαδή, ναι, αν ξεχωρίζω από το παδικό σας, ναι, κανένα 2-3, και είναι ο Χρήστος ο Κότσης. Και τον Μπουγάτσα. Άστο το καρτούν αυτό, άστο το Μίκι Μάου να πω, μεγάλος κολοτούμπας. Λοιπόν. Μεγάλος είναι αυτό, λοιπόν, μπορώ να τον προσλάβω τώρα, μπορεί να πάει να κάνει μια οντισιόν. Οντισιόν σχεδιασμό, πολιτικό σχεδιασμό. Όχι, εδώ στην Ευκαρπία το Σίκο Μεντράνο. Ήθελα να πάω, ρε. Ναι, ψάχνουν κλόουν για κολοτούμπα. Οχ. Ναι, μπορεί να πάει γιατί πρέπει είναι να ο μεγαλύτερος. Βγάλω το, πάρω τηλέφωνο στο διάλειμμα. Είναι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας οπαδός. Κατηγορίες που πρέπει να απαντηθούν. Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας οπαδός που έχω γνωρίσει ever. Μπουγάτσα. Νίκος Μπουγάτσας. Yes. Μεγαλύτερος κολοτούμπας. Yes. Δηλαδή. Yes, να τον αφανίσεις, ναι, λεκτικός. Ναι, δηλαδή. Να πάρουμε για το Σκόρδρα. Για το Σκόρδρα. Τι έλεγε, τι είπε στο τέλος.
Τι πια ποιο θέλει να πάρουμε. Να πάρουμε για τον Σαχουδάνη. Τι για τον Μπάγεβιτ. Για τον Μπάγεβιτ τον έκανε κορνίζα και μου τον έφερε εκεί πέρα. Και έκανε τεμενάρι. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον Τσίπρα που πήγε με μπλουζάκι του Τσίπρα. Για τον Τσίπρα με μπλουζάκι του Αλέξη μπρος πίσω πήγαινε και πανηγύριζε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε. Ναι, αλλά έκανα λάθος. Είπε. Και τώρα λέει υπέρ του Έφαγα, έφαγα παραμύθι. Ναι, ναι, ναι. Έφαγα παραμύθι. Του στέλνω ένα μήνυμα αυτό εδώ που σε έστειλα το κειμενάκι για τι 7 μέρες. Για τι 7 μέρες. Που συζητούσαμε επιχειρηματίες και λέγανε 7 μέρες, 7 στις 7. Ναι. Ναι. Και συμφώνησε ο Κούλης, συμφώνησε ο Κούλης σε όλα. Τι είπε ο Μπουγάτσας, να δουλέψει 8 μέρες. Πανηγύριζε. Θεός. Θεός. Άμα τον βάλουν, ναι. Αν τον βάλουν εκεί που δουλεύει 7 μέρες να δουλεύει, ναι. Θα κάνει κάνα μήνα απεργία. Εγώ τα έχω αποθηκεύσει όλα. Θα τα κολλήσω στη μάπα του. Καλά, κοίτα, όταν δίνεις λαβές, θα περιμένεις και την απάντηση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ή να διαβάσουμε ή μετά να πάμε στο. Να διευκρινίσουμε ότι βάζουμε και τη Γρηγορία με στην τριάδα. Δηλαδή, μόλι μια τριάδα. Εγώ δεν συμφωνώ. Μια τριάδα αργιανό. Άμα δεν είμαστε Γρηγορία, αντικειμενική, τι μας μιλάς τότε, Γρηγορία. Βέβαια, τώρα για να μην αδικήσω. Εκτός από την Γρηγορία, είναι και μια άσχημη που είναι στη Χαλκιδική τώρα. Ναι, να ακούει το αυτή. Δεν μπορεί να ακούει. Αν ακούει, εγώ πρέπει να πω. Έτσι, ναι. Και αυτή η αντικειμενική. Μια μορφή αντικειμενικότητας. Από πού να ήξερε. Δύο φορές στις 10. Δύο στις 10, 20% αντικειμενική. Τουλάχιστον μπροστά μου, ένα μικρό. Μπροστά, εντάξει. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Είναι, αλλά η Γρηγορία ξεχωρίζει. Είναι αντικειμενική άσχημη. Ξεχωρίζει, είναι αντικειμενική άσχημη. Ωραία. Να διαβάσουμε ή να πάμε κατευθείαν στο παρασύνθημα, λες. Να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε. Είναι 6 ντε και τα πανηγυρίζει. Όχι, σιγά το να τα πανηγυρίζει για τον ντε. Εγώ πανηγυρίζω πάντως. Εσύ πανηγυρίζει για τον ντε. Μακάρι να κλείσει ο ανύπαρκτος. Ο ανύπαρκτος. Καλά, έχει ακπόμπι, είναι καλύτερος. Χίλιες φορές. Πού έπαιξε ο ντε. Πού δεν ο ακπόμπι που έπαιξε. Arsenal. Πού έπαιξε. Παίξει Arsenal. Έπαιξε στην Arsenal ο ντε. Δεν το ξέρει κανένα. Όχι ο ντε. Ο ακπόμπι έπαιξε στην Arsenal. Δεν το ξέρει κανένα. Εγώ σου λέω πού ανήκει. Πώς συμμετοχή εσύ στην Arsenal. Πού ήταν. Ναι, καλά, πού ανήκει. Που και εγώ πέρασα έξω από τον Μπερναμπέου. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ήσουν μπήκα μέσα. Ήσου παίκτη Ρεάλ. Όχι απ' έξω, έκανα και το τούρ. Αυτό έχει φορέσει τη φανέλα επισήμου τη Arsenal. Σε τρία μάτσε από 18 δευτερόλεπτα. Καλά, εντάξει. Δεν ξέρω, θα μπορώ να δω πώς έχει. Πώς έχει. Να μα το δει. Γιατί θυμάμαι που του είχε πει τότε έφερε τέσσερα μάτσε για να είμαι αντικειμενικό. Καλή εκπομπή μα στέλνει ο φίλο ο Γιώργο από τη Χανιώτη. Να είναι καλά. Θα σα πάρω τηλέφωνο. Να μα πάρει, φίλε. Έτσι, απαρθούμε γενικότερα. Απαρθούμε γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Πολλά χαιρετήματα στη Γερμανία, στο φίλο του Χάρη, στη Γρηγορία που μας... Ο Σουηδός, πώς το λέγανε το Σουηδό, ρε. Ο Μαρίνος. Όχι, ο Σουηδός, ο που είχε έρθει και εδώ στο παιδί. Ο Μαρίνος, ο Χριστόδουλος. Μαρίνο. Μαρίνο το λέγανε. Ναι, να μας πει για το Σούργκαν, δεν μας είπε τίποτα να μας πάρει κάτι τηλέφωνο. Θα σου πω εγώ. Έμαθες. Θα σου πω εγώ. Καλά πράγματα θα είναι σίγουρα. Δεν θα είναι καλά πράγματα. Καλά, δεν θα σου πω γιατί. Τι έμαθες. Έμαθα. Τι έμαθες. Φρόντισα και έμαθα. Τι έμαθες πάλι, ότι πήγες στο καζίνο. Τι. Τι κόκκια θα μας το βγάλει. Όχι μόνο πήγες στο καζίνο. Θα τα πούμε σε λίγο. Κανέναν άλλο. Τάσο, συγγνώμη. Κανένα πρόμαυρο ποτέ ζωή σου είδε στο καζίνο. Όχι. Κανένα. Όχι. Δεν παίζουν καζίνο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν είναι. Όχι. Είναι καλά παιδιά. Πιστεύω από το Παρθεναγωγείο πρέπει να βγαίνουν όλοι. Εντάξει, καλά. Λέω. Επειδή είναι παιδί μου πάλι. Παλιά πήγαινε κάποιο. Όχι, όχι, μου είπε. Παλιά, πολύ παλιά. Πήγαινε κάποιο που σα είχε καρφώσει. Όχι, γιατί μου λε και. Τεσάρα, έτσι, ότι το χρόνο πα μία-δύο φορέ μου λε στο καζίνο. Καμιά φορά δεν πέτυχε. Πάω μία-δύο φορέ. Καμιά φορά δεν πέτυχε. Καν. Όχι. Όχι, όχι. Σε κάνα ξενύχτη, γιατί όταν ήσουν και ποιο. Σε κάνα ξενύχτη τίποτα. Ξενύχτη και σε κολόμπαρα πολλού. Α. Σοβαρά. Ή το στόχο, θα σου πω το Μουσλίμο. Α αυτού, αυτή πέρα. Τον Αθανασιάδη, να σε πω. Ο Αθανασιάδη πήγαινε. Πήγαινε. Σοβαρά, δεν τα ακούγαμε ποτέ. Νομίζαμε ότι ήταν μοναχό ο Αθανασιάδη. Εγώ τα έλεγα κιόλα. Από του δημοσιογραφάρε πόλη δεν ακούγαμε τίποτα. Οι δημοσιογραφάρε πόλη δεν έχουν καμιά σχέση να τα πούν όλα αυτά. Γιατί αυτοί εξαρτώνται και ζουν από αυτό. Εγώ σε ένα σημείο του δημοσιογράφου δικαιολογώ, αλλά δεν μπορώ να του δικαιολογήσω όταν κρύβουν τα πάντα συνεχόμενα. Δεν γίνεται. Γιατί θέλουν να πάρουν την είδηση από την ΠΑΕ, θέλουν να πάρουν την είδηση από τον ποδοσφαιριστή. Για να έχουν αυτό ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Ναι, αλλά ρε παιδιά, γι' αυτό είσαι και δημοσιογράφος. Πες και πέντε πράγματα, γιατί να σου πω κάτι. Άμα δεν γίνεις και λίγο καυστικός να κάνεις αποκαλύψεις, δεν σε ακούει μόνο η μαμά σου και τα νύπια σε ακούνε. Λοιπόν. Θα σε διαβάζουν, έτσι δεν είναι. Και μια που είπαμε για διάβλο επικοινωνίας, να πούμε για τον διάβλο επικοινωνίας που έχουμε με το Πορκίτο, φυσικά που είναι βασικός. Έμαθε τη λέξη διάβλο ντρούλινγκ, ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη, μέχρι την προηγούμενο μήνα με τσαρούγια έρχονταν ο Βλάχος. Εδώ μιλάει κιόλας, ρε παιδιά. Από τη Νεάπολη. Τι να πω, ρε παιδιά. Το ρωτήσανε, Βασίλη. Το μικρό Παρίσι Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη. Το ρωτήσαν τον Ντρούλινγκ, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας και είπε Γιουβέντους, ρε φίλε. Στη γεωγραφία δεν είμαι καλός, είναι. Πες μου όμως. Διψήφιο με διψήφιο να σου κάνω πολλαπλασιασμού, θα το κάνεις με το κομπιουτεράκι και θα το κάνω πιο γρήγορα. Ναι, θα το κάνω πιο γρήγορα. Θα σε ευνηδιάσω. Πρόσεξε, εσύ.
Πριν το πεις, θα αρχίσει να πατάς, εγώ θα το κάνω πιο γρήγορα με το μυαλό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο πορκέτο, μετά θα κάνουμε. Σε πάω. Λοιπόν. Κάνω blackjack μέσα αριθμό μνήμων. Δεν είμαι αριθμό μνήμων, θα στο κάνω με το μυαλό αυτή την ίδια ώρα. Δηλαδή σε κόβει, θες να πεις. Τι με κόβει. Το μυαλό. Κάτι λίγο. Πορκέτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκέτο, κύριε Τρέγια. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλος. Μη μου γκανίζεις. Κοτόπουλος. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο είπα. Ρε. Τι κοτόπουλος. Κοτόπουλος. Κοτόπουλος είπα. Τι είπε Βασίλη, κοτόπουλος. Κοτόπουλος είπα. Εντάξει, βλέπω λίγο έτσι και εσύ. Κοίταξε εμένα, γι' αυτό. Σε φαντάζομαι λίγο έτσι σαν κοτόπουλος. Λοιπόν, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση γνωστή. Ποια είναι η διεύθυνση, Τρέγια? Παλιόσκυλο. Ποια είναι η διεύθυνση? Διοικητηρίου 52, τι μου το δείχνεις. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Πρέπει να είναι το μόνο τηλέφωνο που το ξέρεις απ' έξω. Όχι, παίζω το 5 και το 55 στο κίνο. Ναι, καταστραφήκαμε χθες. Καταστραφήκαμε χθες. Τι σιγά. Καλύτερα να μην είχε κάνει ιδέα, καταστραφήκαμε. Πήγαμε στο προπό, καταστραφήκαμε. Περιμέναμε να έρθει ο ρεύμας. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Mazda Αμανατίδης. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης με το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησε στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda ή το Μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Καλησπέριζουμε άλλο ένα απόγευμα το πρατήριο Εγώ Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του Ισαάκ Τεκλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου. Προσέξτε λίγο εδώ, δώστε λίγο βάση, παιδιά. Θέλω να το ακούσετε και να το περάσετε μέσα στο μυαλό σας καλά αυτό, γιατί θα σας βοηθήσει, θα σας χρησιμεύσει στην τσέπη σας. Ένα πρατήριο λοιπόν με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα, παιδιά. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πού μπορείτε να πάτε για να φουλάρετε το ρεζερουάρ σας και να κερδίσετε 100%. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Επίσης, μπορείτε να πάτε να αλλάξετε τα λάδια σας μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Ένα πρατήριο του Ισαάκ Τεκλικίδη που σας φαίνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. 2310-611-256, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον φίλο μας τον Ισαάκ. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Κοντά μας και το κομμωτήριο Ανανέωση. Καλησπέριζουμε τη φίλη μας την Πόπη. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 και αυτό το κατάστημα. Στην Νεάπολη δίπλα στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Στο κομμωτήριο Ανανέωση κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ. Δεν σας λέμε ψέματα, αλήθεια σας λέμε. Ναι, μην καθαρίζετε τα αυτιά σας. 5 ευρώ ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα για τα παιδάκια σας. Μόνο με 5 ευρουλάκια. Δηλαδή παίρνεις όλη την οικογένεια και 5 ευρώ έκαστος. Πας στο κομμωτήριο Ανανέωση Ανδρέα Παπανδρέου 225 Νεάπολη. Και η Πόπη με τα χρυσά της στα χεράκια σας κάνει κουκλάκια. Και εσάς και τα παιδιά σας. Λοιπόν, γράψτε το τηλέφωνο. Είναι σημαντικό να κλείσετε το ραντεβού σας. 2310-616-999. Τηλεφωνείτε. Απαντά η Πόπη. Και με μεγάλη συνέπεια κλείνει το ραντεβού. Και πάντα πηγαίνετε στην ώρα σας και εξυπηρετήστε. 2310-616-999. Να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά γυρίζουμε με τα θεματάκια μας. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε Εθνική Ελλάδος. Έχουμε Εθνική. Δεν κάναμε χθες εκπομπή, δεν είπαμε τίποτα για έχουμε το. Έχουμε πρώην παίκτη βετεράνο του ΠΑΟΚ, ο οποίος πολιτεύεται με τη Χρυσή Αυγή και ενοχλήθηκε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται η πλευρά Σαββίδη. Υπάρχουν και κάποια καρφιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουσες πως το είπα, ρε Βλάχο? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι να τη μάθεις εσύ αυτή τη λέξη στις ομπελόκηπους, θα έχεις πάρει τρεις εντάξεις. Μέσα κοινωνικής, θα το πω άλλη μια φορά. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρε Βλάχο. Βλάχο, το Facebook, το Instagram, το Twitter και τα λοιπά. Και το Instagram, ήρθες και στη Νέα Πολύ. Ξέρω και το Snap. Και το Snap. Μάθαμε τον Galaxy, το Samsung, το έχει το Edge. Διάλειμμα. Το άλλο πάντως. Διάλειμμα.
Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σιγά, σιγά. Σιγά, μωρέ, σιγά. Ήρθε ο, σιγά. Ο Μαυρούλης, ο Ξανθός. Λοιπόν, Μαύρο Ξανθό έχετε δει. Λοιπόν, μπείτε, δε, τι γέλιο έχει. Και αυτό σε πείραξε. Κάτω τα γέλια. Γι' αυτό σε πείραξε. Μα είναι αστείος. Είναι αστείος. Ναι, θα γελάει ο κόσμος. Καλά, αστείος σας είναι έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο σας είναι. Λοιπόν, Βασιλή, βάλε το τραγουδάκι να ακούσει και ο κύριος Τρέγιας λίγο. Αν και αυτά λίγο με φοβίζουν οι προφορικές. Πες μου, ποιος θα έρθει, τι θα έρθει, πού να ξέρω κόσμο. Εντάξει, αν και με φοβίζουν λίγο αυτά οι προφορικές συμφωνίες. Γιατί θα ακούσουν, δηλαδή. Ναι, ναι. Με φοβίζουν λίγο οι προφορικές συμφωνίες, να πω να κάνω έτσι ένα τέτοιο. Γιατί πολλές προφορικές συμφωνίες έγιναν και στο τέλος κάποιοι ήρθαν κιόλας και στην πόλη μας και με το στυλό στο χέρι και χάλασε. Εγώ κρατάω μια πισινή πάντα. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ιντέγε, ο Μπράουν Ιντέγε, είπε το ναι και υπάρχει προφορική συμφωνία για να τον προϋπαντήσουμε όπως του πρέπει. Μακάρι λίγο να το είπε, μακάρι, μακάρι να το είπε, να τον προϋπαντήσουμε. Παρακαλώ, με 10, κύριε Τρέγια. Με 10. Παρακαλώ, κύριε Τρέγια, να ακούσουμε. Ωραία, γλέντια. Πάω και πρίγιο με τους 10 εκατομμύρια κάποιον Ιντέγε. Τι είναι αυτό. Ζαπέτα, δεν το θυμάμαι κι άλλο που το θα σου πω. Της αγάπης ενώ το ταμ-ταμ το χτυπάει ο αράπης, ο μαύρος, ο σκύλος. Ο γουέα, ο γουέα, ο γουέα. Πάρεις ερμένα, έπαιζε ο γουέα. Πού είτε, σε έκανε στο ζητούμα. Αυτό, αυτό το βάζαμε. Ναι. Το βάζαμε. Ναι. Άστο να παίζει, άστο να παίζει. Το βάζαμε να παίζει όταν είχε ο ΠΑΟΚ τον Σμολ. Το Σμολ. Το Σμολ. Και τον Αμαφούλε μετά, με Άγγελο. Το Ραμπούτλα. Ραμπούτλα. Όπου μου το θύμισε από κάτω ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος. Από κάτω, το φιλαράκι μου, ο ΠΑΟΞής. Κοίταξε, να του φάνει ο γιος. Να είναι ΠΑΟΞής και φάνει να, ο γιος. Να είναι από κάτω σου δεν γίνεται. Του φάνει, από κάτω μένει. Α, στον όροφο. Ναι. Α, εντάξει, οπαδικά ναι. Δεν είναι. Λοιπόν. Έρχεται. Κάτσε, ανέβαστο. Έρχεται τάμ τάμ τάμ. Κοίτα. Ο Ακόμπ. Ο Ακόμπ. Ο Ακόμπ. Ποιος Ακόμπ, ρε. Ο Ακόμπ. Ποιος Ακόμπ. Τώρα δύο είναι. Εντάξει. Πόμπα, πόμπα. Ο Ακόμπ. Το βρήκες πώς συμμετείχες και ο Ακόμπ. Τι. Τον βρήκες. Πέρασε δύο φορές έξω από το Χάιμπουρι. Ποιο ακπόμπρε! Ποιο ακπόμπρε! Παλιό σκύλο, δεν σε πω. Για βάλε. Το λέω το Τιμολέον. Έρχεται το Τιμολέον, Τρέγια. Γιατί δεν παίζει καλά. Θα σου φτιάξει την κραβάτα. Δεν παίζει καλά. Το σαλιάρι, το μαλλιάρι. Ναι. Γιατί δεν παίζει καλά, μια χαρά πέσει. Ο γουέα, ο γουέα. Τέσσερις. Όταν τη λέω, εγώ θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι που το είχες πει όταν το διάβαζε. Τέσσερις. Τέσσερις. Δεν σου είπα τέσσερις. Μια χαρά είναι. Τέσσερις. Καλά, σε πέρα. Έπαιξε. Πάνε και εσύ παίξε τέσσερις φορές στην Arsenal. Ναι. Και πες ότι δεν έπαιξε στην Arsenal. Ναι, ρε, έχει τέσσερις συμμετοχές. Έχει τέσσερις συμμετοχές. Εντάξει. Τι να κάνω. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός ή ότι είναι πολύ καλός. Ότι... Γιατί αυτό πολλές φορές το λένε και δικοί μου και συνοπαδοί. Λέει, είσαι στο μπάσκετ, είσαι στο ποδόσφαιρο. Ήταν στον Ολυμπιακό, ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν στην τέτοια. Δεν είναι καλός. Όχι, δεν είναι καλός. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι όποιον παίρνουν αυτές οι ομάδες είναι καλοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά. Ακού, ακού. Ενώ το ταμ-ταμ το χτυπάει ο αράπης, ο μαύρος, ο σκύλος, ο μπλάκ. Ταμ-ταμ-ταμ. Ταμ-ταμ-ταμ. Να σας ενημερώσω, παιδιά, ότι ο Ιντέγε την περίοδο 2017-2018 έπαιζε στην Τιεντσίν Τεντά. Ναι. Τιεντσίν Τεντά. 3,5 εκατομμύρια έπαιρνε. Ναι. Τιεντσίν. Εσύ μην πήγαινες. Τεντά. Και με τέντα, και άπλωνε μια τέντα. Είχε 14 συμμετοχές. Ναι. Την περίοδο 18-19, Μάλαγα λέει. Ναι. Ωραία. Με 13 συμμετοχές ναι. Και ένα γκολ. Δηλαδή. Ωραία. Κοντολογής. Ωραία. 2017. Ναι. Ένα χρόνο. 2018. Ναι. Δύο χρόνια. 2019. Ναι. Τρίτο χρόνο. Έχει. Ναι. 14 και 13. 27 συμμετοχές. Ναι. Και 5 γκολ. Ωραία. Στα 3 χρόνια. Ωραία, πες. Τεράστια μεταγραφή. Άκουσε. Αν έρθει. Αν έρθει. Σωστό αυτό, αν έρθει, γιατί σου έκανα και τον πρόλογο. Το παρακαλώ. Βάλε λίγο. Ναι. Βάλε και καλούς παίκτες σου. Πραγματικά καλούς παίκτες. Βάλε τον Μπίσεσβαρ να δούμε πόσες είχες πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Μπίσεσβαρ.
Βάλε να δούμε πόσες συμμετοχές θα ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Πώς δεν το βλέπω τι προσέφερε ο Μπίσεσβαρ. Αυτό λέω. Αυτό μπορούμε, λέω. Μπορούμε. Αν είχε γεμάτες χρονιές ο Μπίσεσβαρ, το κάνω λάθος. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Όταν θα τελειώσει η περίοδος 19-20. Ναι. Αν έρθει ο Ιντέγε στον Άρη, σωστό να αξιολογήσουμε αυτό. Τότε. Και αυτό σωστό. Λέω ότι αυτό δεν είναι ενδεικτικό. Ναι. Αυτό δεν. Μπορεί να είναι, αλλά ενδεικτικό. Δεν είναι ενδεικτικό. Υπάρχει αγωνιστική απραξία ενός μα σου λέω, μπορεί σου λέω κάποιους καλούς παίκτες σου, έχεις φέρει και καλούς παίκτες. Συγγνώμη ρε Ζάχο, δηλαδή δεν παίζει ρόλο αν ο παίκτης είναι σε αγωνιστική απραξία, δεν έπαιζε επίσημους αγώνες και είναι ντεφορμέ. Τώρα θα μου πεις, έχω την προετοιμασία, ωραία, οκ. Ναι, αυτό σου είπα, σου είπα και το τέτοιο. Η προετοιμασία όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα επίσημα παιχνίδια μιας αγωνιστικής σεζόν. Εμένα Τάσο με ενδιαφέρει, τώρα να περάσουμε την πλάκα, με ενδιαφέρει αν υπάρχουν ικανότητες. Αν υπάρχουν ικανότητες, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα βγουν στον αγώνα. Ικανότητα. Ικανότητα δηλαδή, να αμφισβήτηται αυτό ο παίκτη με 43 συμμετοχές στον Ολυμπιακό και 23 γκολ στις δύο χρονιές που έκατσε. Αυτό με ενδιαφέρει. 15-17. Νομίζω ότι τις έδειξε τις ικανότητες. Καλά. Θα... Έτσι, ναι, αλλά ναι. Πρόσεξε λίγο. Στον Ολυμπιακό ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό σωστό. Όπως βλέπεις όταν λες σωστά. Από όλες τις πλευρές. Και είχε και καλή ομάδα τότε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Λέω όμως, εγώ σε έναν παίκτη ο οποίος έρχεται θέλω να ξέρω αν υπάρχουν ικανότητες. Τώρα θα μου πεις, τον Ντουάρτη έρθει, τον ξέρεις, δεν τον ξέρω. Γι' αυτό λέω περιμένω να τον δω. Αυτό να σε αυτό να ξέρουμε όμως, πρόσεξε. Αυτά που λες σωστά, απραξία και. Απραξία σημαίνει δεν είχε 90 λεπτά, έτσι. Όχι ότι καθόταν σπίτι του, μην τον μπερδεύουμε αυτό το πράγμα. Σπίτι, λέω. Λέω. Συμμετοχές σε δύο χρόνια, τι. Λέω. Αν υπάρχουν ικανότητες, υπάρχουν, το ξέρουμε τον παίκτη. Υπάρχουν, δείχνουν ότι υπάρχουν ικανότητες. Όπως λες και εσύ, προετοιμασία υπάρχει μπροστά, αναμένουμε να τις δείξει. Δεν είναι σίγουρο, αναμένουμε. Αλλά αυτός δεν είναι Ντουάρτε, δεν είναι Σούντγκρεν που δεν ξέρουμε. Ο Πύρος ο Δήμας είχε ικανότητες στην Άρση Βαρών. Πώς δεν είχε. Μπορούσε Σαΐ όποτε κατέβαινε να παίρνει χρυσά μετάλλια, όχι. Όχι βέβαια. Όταν μεγάλωσε δεν μπορούσε κάποια να παίρνει. Κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που λένε. Μπορεί να είναι ντεφορμέ, μπορεί. Και η ηλικία παίζει ρόλο βέβαια. Η ηλικία παίζει ρόλο. Μην μιλά για ηλικίε, γιατί η ομάδα σου τα τούτη είναι όλη μεγάλη. Είναι ένα σκέμα. Ο Βί είναι και μικρό είναι. Τι μεγάλο είναι. Ο Βαρέλα. 32. Δεν είναι και μικρό. 32. Μικρό 32. Βέβαια είναι άμυνα, οπότε εκεί πέσει και περισσότερο. Μια διετία καλή την έχει. Και παραπάνω, αμυντικό είναι. Και άλλη είναι. Ο Μάτο. 31. 31 είναι ο Μάτο. Κατεβαίνει ο Μάτο όταν ανεβαίνει. 32, εντάξει. 32. Ναι, ποιο είναι, και άλλη είναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί. Έχει όμως και πιτσιρικά. Έχουμε και γραμμή. Δεν πειράζει. Κατευθείαν. Δεν πειράζει. Μακάρι να έρθει για μένα ο Ιντέγε, μακάρι να έρθει. Ειλικρινά. Όχι, θα έρθει. Και... Μακάρι λέει και Νίκο. Ναι, να ξέρεις. Να ξέρεις, τον περιμένει, ο καλύτερος αμυντικός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποιος είναι αυτός? Ο Βαρέλα να τον πάρει στη σπηλιά του. Στη σπηλιά του. Στη σπηλιά του θα τον πάρει. Ναι. Έτσι και θα τον έχει εκεί πέρα, αφοπλισμένο. Εντάλαβες. Έτσι, έτσι. Ο Βαρέλα θα το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει, ρε φίλε. Εντάξει, α δούμε. Αυτός και ο Κρέσπο. Αυτός και ο Κρέσπο κάνανε το ρεκόρ στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ στην ιστορία του και στην ιστορία πέρσι, του ποδοσφαίρου. Πέρσι. 14 γκολ. Πέρσι. Ποιος Ιντέγε, ρε φίλε. Άλλο πρωτάθλημα έχουμε τώρα. Ο Ιντέγε πιο πολύ θα ασχολείται με την κόμωσή του. Ναι. Σε πληροφορώ. Για να το με δούμε. Τα λεφτά που θα έλα, πάρει. Έλα, κύριε Παπαδόπουλε, ελάτε. Όχι, δεν θέλουμε. Αυτά θα τα ακούσετε αύριο στο. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ σε καλό εγώ. 5-7 στο Ασπρόβαρο, όλα πάω τώρα. Έκανε κίνηση. Κάμερα, έκανε κίνηση μπουγάτσα. Έκανε κίνηση μπουγάτσα, έκανε. Λοιπόν, έχω απάντηση γι' αυτό, Νίκο. Τι. Έτσι τους μαθαίναν από μικρούς. Ναι. Σηκεί στην Ιγυρία. Ναι, έτσι τους μαθαίναν να κατουράνε. Γιατί, κάνουμε, γιατί αυτό είναι κατούριμα σκύλου. Α, κατου... Ναι. Ναι. Κουτάβι. Είχαμε τον Κάμπορα που ήταν το κουτάβι, τώρα ήρθε ο Μολοσσός. Αυτό προσβάλλει όλη την εθνικότητα που αντιπροσωπεύει αυτό που κάνει. Αλλά εγώ να σα πω κάτι. Να σα πω κάτι. Πανηγυρίζεται. Άσο να μην είναι άνθρωπο. Δεν πανηγυρίζουμε, ρε φίλε. Όχι, όχι. Υιοθετείτε ένα τρόπο πανηγυρισμού. Όχι, δεν υιοθετούμε τίποτα. Συγγνώμη λίγο. Δεν υιοθετούμε τίποτα. Ωραία, να το πω αλλιώ. Σας αρέσει ένας τρόπος πανηγυρισμού. Όχι, βέβαια. Του Ιντέγε που έπαιζε στο Ολυμπιακό, επέτυχε ένα γκολ με στην Τούμπα και μας κατούρισε. Εντάξει, οκ. Okay. Είδες εγώ να λέω τίποτα τέτοιο. Τι? Είδες να λέω τίποτα τέτοιο εγώ. Όχι. Εγώ δεν θα απαντήσω. Θα βάλω εδώ ένα μήνυμα σου εδώ στον Νίκο, να το δει ο Νίκος. Δεν θα απαντήσω. Ναι. Αλλά θα μου απαντήσει ο Νίκος αν είδα ή αν δεν είδα. Τώρα. Ναι. Για πες, για έλα εδώ, δεν είναι ζωντανή εκπομπή μας. Ποιανό είναι αυτή η φωτογραφία? Ζάχος Ντρούλη. Ναι, τι λέει? Εντάξει, χαριτολογώντα. Εδώ τι λέει? Χαριτολογώντα. Άκουσα. Εντάξει. Ναι.
Άμα θέλει, το διαβάζω. Ναι. Οι Ντέγες, κατούρημα νούμερο 2. Προσεχώς κινηματογράφους. Ναι, ρε φίλε, ταινία είναι. Ναι, και με έχει αρπάξει ο Βαθύλακος με το, με το καρτούν αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπεις. Απάντηση. Έχω τον Βαρέλα τον Μπόγιαλο φέτος. Θα το μαντρώσει και θα τον πάει στην Πηλαία, στο Γατζινάκο, στο ξενοδοχείο σκύλων. Άκου. Εγώ όπως βλέπεις. Άκουσε με. Εγώ όπως βλέπεις. Όταν δεν ανανέωνε, το λέγανε εντάξει. Ναι, ποιος Βαρέλα. Ναι, ποιος Βαρέλα και Βαρέλη. Ποιος Βαρέλα και Βαρέλη. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν έχει ανάγκη κανένα Βαρέλα, κανένα Κρέσπο. Αυτό είναι αλήθεια και οικονομικά και αγωνιστικά. Άλλο λέω. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Δεν με άφησες. Εγώ είμαι φλίαρος που είπε δύο. Έκρηξε μπουκάτσα. Αυτό ήταν ένα. Ναι, μην με κάνεις μπουκάτσα. Αυτό ήταν ένα αστείο σε inbox. Δεν το. Με κάνεις και παθαίνω. Αυτό ανάφλεξα τον μπουκάτσα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Πού να περιμένει ο άνθρωπος, εντάξει, λογικό. Πάμε στον άλλον. Καλησπέρα κύριε Τρέγια. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Η Ντέγε φέρνει ο Κάρι. Είναι το, τι είπατε. Η Ντέγε, λέει, συμφώνησε προφορικά με τον Ντέγε, αυτός μας κατούρισε μέσα στο. Εγώ εδώ βλέπουμε τα πράγματα αρχίνα να σκοτεινιάζουν στον άνθρωπο. Ναι, μας κατούρισε ο άνθρωπος στην Τούμπα, ρε φίλε. Στο γάβρο έπαιζε. Δεν λέμε να με κατούρισε, δεν κατούρισε. Δεν σήκωσε το ποδάρι και έκανε πως μας κατούρισε, μας έβαλε τον κόλ. Ρε φίλε, εγώ ήθελα να μιλήσω γιατί. Ρε φίλε, όλα αυτά επίτηδες θα κάνουν, γι' αυτό το φέρουν στον Άρη. Επειδή, ναι, κατάλαβε το συμμαχία. Δεν τα σώ μπορεί να κάνει να μιλήσουμε, ρε φίλε Αράκο. Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει. Να μιλήσουμε, γιατί είναι κακό αυτό που είπα, δεν είναι θέμα δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ρε διαπραγματεύονται το Γίφτοβιτς, ο Γίφτοβιτς από τον Εθνικό Αστέρα, ρε φίλε. Από τον Αγροτικό, όχι Αγροτικό, όπως τον Ερυθρό Αστέρα από τη Σερβία. Είναι δυνατόν. Δηλαδή ό,τι υπάρχει στο Ολυμπιακό, το στέλνω κατά δω γίνεται αυτό το πράγμα. Φιλαράκο, μπορεί να μιλήσω, ρε. Φίλε, μπορεί να μιλήσω. Ναι, καλά ρε Νίκο, εντάξει, είπα δύο θέματα. Πάμε. Από την ώρα που έχουμε μια γενική συνέλευση, σκοτεινή γενική συνέλευση, που εδώ πέρα αρχινάει να πούμε να γίνεται. Παρατραγωδίες, δηλαδή. Παρατραγωδίες. Εμένα δεν είναι έτσι, ρε φίλε μου. Πότε είναι η Γενική Συνέλευση? Αύριο, ρε φίλε μου, γίνεται. Ναι. Γίνεται μια ωραία κομμωδία. Μαζεύονται όλοι οι χωριάτες και ψηφίζουν αυτόν τον κύριο που είναι εκμεταγραφέας ΠΑΟΞής. Έτσι. Ως πότε να πούμε μια από το γύρο θεατές. Το μπάσκετ έχει διαλυθεί πλήρης. Δεν υπάρχει τίποτα όρθια. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Μάσκετ είναι τραγικό. Εδώ πέρα αρχινάνε να κάνουν αγωγές για καύσιμα. Λέει νερό. Μαζί από το διαβάζει τη ζημιά. Αυτός που θέλει να αναλάβει καλή πάω για λάβει όλοι οι κομμένοι, όπως είναι αυτός με τα μαγιών και ο άλλος ψευτοκαπετάνιος με τα πλοία, ας πούμε, που δεν τα πλοία τίποτα. Να σε πω λίγο κάτι να ξέρεις. Άμα θα έρθει... Άκου Νικολάκη. Ρε φίλε μου. Άκου Νικόλα, άμα θα έρθει... Να σου πω να μάθεις, δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Να σου πω να μάθεις, ρε φίλε. Άμα δεν μάθεις, από μένα θα μάθεις, από ποιο θα μάθεις, ρε. Άκου. Άκου να σου πω... Άκου λίγο να σου πω, αν θα υπάρξει κανένα θέμα, στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Ιωάννης Σαββίδης και θα καθαρίσει την μπουγάδα ξανά, να ξέρεις. Ο Ιωάννης Σαββίδης, ελληνική ταυτότητα, ελληνική ηθαγένεια, από ελληνικό χωριό η καταγωγή του τα πάντα. Μεγάλος ευεργέτης. Οι Αλβανοί πήραν ταυτότητες, οι λαθρομεταλλές πήραν ταυτότητες. Μεγάλος ευεργέτης. Βέβαια. Γράφτηκε στην ιστορία. Γράφτηκε στην ιστορία ο πρώτος πρόεδρος του ΠΑΟΚ που πήρε τον Νταμπλ. Ρε γλύφτες, κακό πράγμα να είσαι που με γλύφτες και ρουφιάν άκουνε. Νίκο, καταρχήν παραφέρεσαι. Εγώ λέω κάτι που ισχύει. Δεν είναι ο Σαββίδης, δεν είναι ο Ιωάννης Σαββίδης, δεν είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ που πήρε η προεδρία του τον Νταμπλ. Το double αίτητος. Δεν την αντέχεις. Δεν σ' αρέσει να ακούς την αλήθεια. Ο Ιωάννης Σαββίδης, πρόεδρος του ΠΑΟΚ, πήρε το double αίτητος. Αίτητος. Νικολάκη μου, αίτητος. Τι να κάνουμε ρε Νίκο, το πήρε. Για ένα ευρώ. Άργησε να το πάρει πέρσι και το πήρε φέτος. Ποιο πέλα πάρετε, βρε. Κοίτατε που αγόρι μου, κοίτατε να σε πω κάτι αγόρι. Ναι, Νίκο μου, ναι, Νίκο μου. Κοίτατε που κάτι αγόρι μου. Ετοιμαστείτε το Δεκέμβρη με Γενάρη. Εσύ που κάνετε εκπομπές υπέρ του αυτού. Ναι, ναι. Άστο, από το 1932 το λες αυτό.
Από την πρώτη Δυτική Ένωση που είναι μέσα με τα μάτια. Έλληνα, Ιωάννη Σαββίδη, Έλληνα. Όχι, φίλε μου. Έλληνα. Εδώ οι Αλβανοί. Εδώ οι Αλβανοί. Τι ματιάζουν οι Αλβανοί, ρε φίλε. Οι Αλβανοί, α πα άλλη ομάδα. Πα φλαμουντάρι να πει. Οι Αλβανοί γίνανε Έλληνε, βρε κόρο εδώ. Άμα γίνανε νόμιμα, ρε φίλε, τι θα κάνουμε. Οι Αλβανοί γίνανε εδώ πέρα, οι Αλβανοί γίνανε Πακιστανοί, γίνανε Έλληνε, βρε. Δίπλα λιγάκι. Τι γίνεται με τα Σκόπια πάλι, έξω ο κύριο μου από την Ελλάδα. Τι νοιάζουν εμένα αυτά, ρε. Τι θέλει να πούμε αυτό ο κύριο μου με τον Λίπο και τον Λίπο. Εγώ άλλο σου είπα, ρε Νίκο. Γιατί βάλαμε εγώ σου είπα κάτι που ισχύει και. Γιατί δεν πω κάτι, αυτό ναι, το κύριο. Έγινε πύραυλο να πω. Και καλά χαντάκι θα βρεθεί. Ετοιμάστε καλά χαντάκι. Για τον Τζίλο θα μα πει τίποτα. Για τον Τζίλο, για το φίλο του Μαρινάκη θα μα πει τίποτα για τον Τζίλο, τι έγινε. Δεν μα λε όμω. Δεν μα λε όμω. Δεν μα λε όμω για το φίλο του Ολυμπιακού. Κυρνικόλα δεν μα. Μας λες για το φιλαράκι στον Ολυμπιακό, Κυρνικόλα, την πνίγεις, Κυρνικόλα, για τον Γαύρο. Παναγία είσαι στον Γαύρο, Παναγία. Τεμενάδες κάνουμε στον Γαύρο, έτσι, Νικολάκη. Την πνίγουμε για τον Άρωνα, για τον Φαταούλ. Το Μουσάτο, τον πλουσιοπάροχα δομημένο, Νικολάκη, την πνίγεις, Να σε μιλήσω κι εγώ λίγο νέα πολίτικα, γουστάρεις. Να σου ταχώσω λίγο νέα πολίτικα, θες. Βρε κακό πράγμα η πείνα. Άιντε βρε τώρα. Κακό πράγμα, κακό πράγμα να κόβουν τα χαρτζιλίκια. Πραγματικά. Κακό, άντε γεια. Γεια. Κακό πράγμα να κόβει το χαρτζιλίκι. Θα μας πεις τίποτα για το φίλο σου τον κόκκινο. Από το λιμάνι. Θα μας πεις Νικολάκη. Ή καταπίνεις τη γλώσσα σου Νικολάκη. Ηρεμία, ηρεμία, ηρεμία. Άιντε Νικολάκη. Ηρεμία. Καλή Ανάσταση Νικολάκη. Βασίλης Καβαδίας στις Μουσικάρες. Μπράβο ρε Βασίλη, έτσι μας φτιάξεις, μας ανεβάζεις. 23-10-287-38-69-45-287-38. Είχαμε σήμερα μικρό ξέσπασμα δικό μου και ξέσπασμα μπουγάτσα τρέλιας. Λέω, ωραίο. Κι άλλο ξέσπασμα είχαμε, γιατί δεν γίνεται στη χρονιά. Στη χρονιά που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ το μπουγατσίζεις τους, να βγαίνει οποιοδήποτε ρε παιδί μου και να αμφισβητεί αυτόν τον άνθρωπο. Που έχει βάλει ένα κάρο να πούμε εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα και έχει αλλάξει επίποδο. Εντάξει. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Πρέπει να μην τρελαθούμε δηλαδή, γιατί και η αχαριστία έχει το όριό του. Οκ. Okay. Από την αντιπέρα όχθη οι εχθροί μας κάνουν πράγματα και θάματα, οργιάζουν πραγματικά. Οργιάζουν. Και ο Γατούλης και ο Φαταόλ, όλοι ξέρετε τι έχουν κάνει. Και κουβέντα, μούγκα σε στρούγκα. Από έναν οπαδό ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα. Για τους οπαδικούς αγώνες που έχει δώσει και για την οπαδική του παρουσία εντός εκτός για τα χιλιόμετρα που έχει κάνει και για το ξύλο που έχει φάει, αν θες, παλαιότερα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης υπήρξε και προσωπική επίδεση, έτσι. Προσβολή προς το πρόσωπό μου και δεν γινόταν να μην δε το αντικρούσω. Όσο σύμβολο και να υπάρχει, εντάξει, κάποια στιγμή, ένα, δύο χρόνια, τρία, τέσσερα, εντάξει, κάποια στιγμή και εμείς άνθρωποι είμαστε, έτσι. Okay. Πώς θα γίνει. Πάμε στον κόσμο. Να ξέρουμε λίγο τι λέμε, εντάξει, και να ξέρουμε λίγο πού βαδίζουμε και να ξέρουμε ποιος είναι ο επόμενος οπαδικός μας στόχος. Η τροφή, η αμοιβή του οπαδού ποια είναι? Του καθαρού οπαδού. Είναι η ηθική νίκη. Η ηθική ανταμοιβή που εισπράττει. Ποια είναι η ηθική ανταμοιβή? Το πρωτάθλημα, το κύπελο, μια ευρωπαϊκή διάκριση. Η είσοδος της ομάδας στους ομίλους του Champions League. Αυτή δεν είναι η ηθική ανταμοιβή? Αυτή είναι, λέω εγώ, η ηθική ανταμοιβή που εισπράττει ο οπαδός. Η χαρά είναι αυτή. Τι, η χαρά αυτό δεν είναι. Αυτό, η ανιδιοτέλεια. Οτιδήποτε άλλο εισπράττει δεν είναι οπαδός. Πάμε στον κόσμο. Ίσως, λέγεται ο επαγγελματίας οπαδός οτιδήποτε άλλο εισπράττει από ηθική ανταμοιβή. Και το λέω γενικά, δεν το λέω για κάποιον ιδιαίτερα, έτσι. Έλα, πάμε στον κόσμο. Περιμένουν οι φίλοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, φιλαράκια μου. Καλησπέρα, για χαρά. Καλώς τον. Γιώργος Χανιώτη. Γεια σου, Γιώργη. Να τους. Δύο πράγματα. Πρώτον, απόλυτο δίκιο ο φίλος μου ο Τάσος, απόλυτο δίκιο. Του βγάζω το καπέλο, δηλαδή υπομονή έχει και όρια. Εντάξει, το κόβω εκεί, δεν συνεχίζω, δεν σχολιάζω τίποτα άλλο. Εντάξει, τέλος αυτό. Χαίρομαι πραγματικά τα λοιπά που αυτή η εκπομπή τα λοιπά να πούμε είναι όλοι μαζί, είμαστε όλοι μαζί, Παοξίδες, Αριανοί και τα λοιπά και λέμε τα δικά μας. Δηλαδή αυτό είναι αγάπη. Η αγάπη του σταθμού, η αγάπη της επικοινωνίας. Να πω κάτι. Τώρα πραγματικά, επειδή τελευταίο καιρό ή κάποια χρόνια δεν πολύ ακούω ράδιο, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ανάλογη εκπομπή, ας πούμε, Αριανός με Πάοξη. Βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν λέω δημοσιογράφο. Εγώ το λέω, δεν υπάρχει. Εντάξει.
Δεν υπάρχει. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εντάξει, ίσως γι' αυτό να σου αρέσει εσένα πιο εγώ πολύ. Εγώ λέω, ο Τάσος ξέρει τι ακούω εγώ. Εντάξει, ο Τάσος ξέρει πολύ καλά τι ακούω εγώ και πώς μιλάω. Το ξέρει πολύ καλά ο Τάσος. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πραγματικά δηλαδή που μιλάνε άνθρωποι τα λοιπά. Δηλαδή, ήμαρτον. Καλά ρε φίλε, συγγνώμη, εντάξει, γιατί να σου πω κάτι. Είμαστε σε μια ηλικία, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Άσχετα, 51, άσχετα, εγώ 51. Ναι, άκουσε με. Σε εισαγωγικά θα το πω για να μην παρεξηγηθεί λέξη. Σε εισαγωγικά τη βάζω. Άσχετα το μίσος που μπορεί να υπάρχει όσον αφορά το αγωνιστικό τομέα, μιλάω. Δεν μιλάω για τίποτα. Μίσος. Λέω ρε παιδί μου, ρε φίλε, το αγωνιστικό λέω. Μίσος δηλαδή θέλω. Εγώ το λέω, δεν είναι κακό αυτό. Θέλω ο ΠΑΟΚ να καταστραφεί αγωνιστικά. Ναι. Αδελφέ, να αγωνιστεί. Άκουσε με λίγο. Λέω, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Προσέχω τι λέω, άκουσε. Αγωνιστική καταστροφή και αγωνιστικό μίσος, εισαγωγικά το έβαλα και το μίσος. Αυτό μέχρι ένα όριο είναι, να σου πω κάτι, για μένα είναι και σωστό. Είναι οπαδική υγεία, όπως το λέμε. Είναι υγεία. Δεν μπορώ. Συγγνώμη, επιστρέψτε μου και ίδιο. Είναι το κόμπλεξ που έχει δημιουργηθεί, αυτό που λέει ο Ζάχος, είναι ένα 38 παράδειγμα, το πιο ζωντανό παράδειγμα που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή, από το κόμπλεξ που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ και η Καντόνωνας. Ωραία. Αυτό, για να είμαι και σωστός, το είχαμε πάθει εν μέρη πολύ της γενιάς 80-90 στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, όταν ο Άρης έπαιρνε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Μεγάλη Γιαννάκη. Ωραία, ξέρεις. Εγώ αυτό που νιώθει ο Ζάχος τώρα, αυτό το μίσος εντός εισαγωγικών, το ένιωθα στα 15 μου, στα 16 μου, στα 14 μου, στα 17 μου, με καταλαβαίνεις. Ναι. Προσοχή, αυτό τι σημαίνει. Να μην παρεξηγηθώ όμως. Αυτό τι σημαίνει, Ζάχου. Είπαμε εντός εισαγωγικών. Γιατί κάποιοι ακούνε και με τις μασκάλες, sorry. Εντάξει, άμα είναι φίλε, τι να κάνουμε, ρε φίλε, χαμηλό IQ. Τι να κάνουμε, άμα εντάξει, δεν με τις κάνουμε μασκάλες, μετάφραση. Στα ευκόλως εννοούμε να δεν κάνουμε μετάφραση. Ας ανοίξω λεξιλόγιο. Γιατί είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση. Πρόσεξε όμως τώρα. Άλλο να το εισπράξεις και να το νιώσεις αυτό που λες, το οπαδικό, ρε παιδί μου, την αντιπαράθεση, τη μεγάλη οπαδική αντιπαράθεση, το πω εγώ έτσι, να μην το λέω. Στα 16 σου, 15 σου που πλάθεις, δημιουργείς τον εαυτό σου και άλλο να τα νιώσεις συνειδητοποιημένος. Στα 45 σου, στα 38 σου, στα 35. Απλά ξέρεις τι, επειδή είπε ο Γιώργος να τον αφήσουμε να μιλήσει κιόλας. Ναι. Γιατί ξέρεις τι, εμέρη θα πω αυτό που πήγε να πει νομίζω ο Γιώργος. Ναι. Δεν μπορώ πλέον άλλα αυτά τα. Όχι και τώρα, και δεκαετία και όσο ασχολούμαστε έτσι, ας πούμε, με τα ΜΜΕ. Δεν μπορώ αυτά τα γλυκανάλα τα. Ναι, εγώ η πόλη να πάει καλά, ο ένα ο Παοξής να λέει, ο Άρης να πάει καλά, ο δημοσιογράφος δηλαδή, κάποιοι. Αυτά, είναι. Ναι, αυτά τα γλυκανάλατα δεν τα μπορώ αυτά γενικά. Είναι εγκλειψίματα που τα κάνουν ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφοι, δημοσιοσχετίστες. Έτσι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Είδες που κατάλαβα. Αν δεν υπάρχει καζούρα, δεν γίνεται. Έτσι. Εξάλλου μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για κάτι σημαντικό. Ναι. Είναι. Δηλαδή, ρωτάνε τον Ραπτόπουλο, σου λέω εγώ τώρα. Ρωτάνε τον Κώστα τον Ραπτόπουλο, το ρωτάνε τι ομάδα είσαι, ρε Κώστα. Και λέει τίποτα δεν είμαι. Γιατί δεν τρέπεσαι να πεις ότι είσαι. Είπε, ΑΕΚ. Όχι, φιλαράκι. Άρης είπε. Πολλές φορές. Ναι, γιατί τρέπεσαι να πεις ότι είσαι μικρός, ήσουν ΑΕΚ και μετά έγινε Άρης λόγω του μπαμπά σου. Λόγω του πατέρα του. ΑΕΚ ήταν πάντω. Συγχωρεμένο του Παρπαδημήτρη. Το γυμνάσιο εκεί μου έχουν πει ότι ήταν ΑΕΚ. Φίλε, και το έχει πει και αυτό. Γίνεται να το κρύψεις. Ότι δεν είναι κακό. Όχι. Δεν γίνεται να το κρύψεις. Δεν τρώει. Ναι, δεν το λένε. Και άλλοι δεν το λένε. Και εδώ στο σταθμό δεν το λένε. Και μεγάλα ονόματα δεν το λένε. Τι ομάδα είναι. Την πνίγουνε. Τι φοβάστε. Όσον αφορά. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα εσύ σαν άνθρωπο, σαν άτομο. Να είσαι Ηρακλής, να είσαι Παναθηναϊκός, να είσαι Πασόκ, να είσαι Κινάλ, να είσαι Νέα Δημοκρατία, να είσαι Μουσουλμάνος, Χριστιανός. Η ατομικότητα και η ιδιωτικότητα του καθενός πρέπει να είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους μας. Το πιστεύω του καθενός. Τώρα, από εκεί και πέρα, η συμπεριφορά απέναντί μας, από εκεί εξαρτάται το πώς θα φέρεις. Γιατί οι περισσότεροι όπως σου φέρονται, φέρεσαι. Ζάχο. Εγώ κατάλαβα το πώς αντέδρασε προηγουμένως ο φίλος μου ο Τάσος, δηλαδή κατάλαβα, είχε απόλυτα, εγώ παρακολουθώ και βλέπω, δηλαδή έπεσε το αμήν για να μιλήσει. Καλά, εντάξει, όταν υπάρχει και προσωπική επίθεση, εντάξει, το καταλαβαίνω, και εγώ θα αντιδρούσα. Έχει απόλυτο δίκιο, εντάξει, εγώ το βγάζω το καπέλο, τελείωσε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που θα πει για τον παλέμαχο φίλο του ποδοσφαιρίτη του ΠΑΟΚ, το ξέρω το θέμα. Α, ναι, κάτι, εντάξει, το προλόγησε. Δεν σχολιάζω. Θα το πει, μωρή, εντάξει, θα σχολιάσει. Μιχάλης είναι, θα το πει αυτός. Λοιπόν, αφήνω να μιλήσουν κι άλλοι. Να σε καλά. Λοιπόν, στον επόμενο.
Έπεσε, δεν πήρε. 23-10. 2-87-3-8. Και 3-8. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε. Κάποιοι ακούτε με μασκάλες. Καταρχήν, ναι, α, πες και να πω, να ναι. πω κάτι. Α, πέσω, όχι, πέσω πρώτα, αυτό είναι πιο σημαντικό. Διαψεύδει. Βγήκαν κάποια δημοσιεύματα για να σε εξηγήσω ότι ο Μιχάλης Λεοντιάδης θα πολιτευτεί με τη Χρυσή Αυγή. Βγήκε και έκανε και ένα post ο Γιώργος Οσαβίδης, ο οποίος έβαλε μια φωτογραφία από ένα τοίχο που έλεγε ΠΑΟΚ πόντος προσφυγιά. Λέμε όχι. Είναι συμβολικό στο άκουσμα ότι ανατίθηκε το όνομα του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ, του Μιχάλη Λεοντιάδη, διέψευσε στην πρώτη θέση των υποψηφίων βουλευτών για τη Β' Θεσσαλονίκης με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, τώρα φρέσκο στο ΠΑΟΚ 24 το βλέπω, 9 και 11 λεπτά. Διαψεύδει ο Μιχάλης Λεοντιάδης. Μεγάλη αναστάτωση από την συγκεκριμένη πληροφορία. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Χρυσή Αυγή ανακοίνωσε υποψηφίους βουλευτές για τη Θεσσαλονίκη και μέσα σε αυτό το κατάλογο υπήρχε το όνομα του Μιχάλη Λεοντιάδη, του βετεράνου παίκτη της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από εκείνη την ώρα ο Μιχάλης Λεοντιάδης διαψεύδει, επαναλαμβάνω, κατηγορηματικά το γεγονός αυτό και αρνείται ότι θα είναι υποψήφιος. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Χρειάζεται να το συζητήσουμε κάτι άλλο, εφόσον ο ίδιος ο Μιχάλης Λεοντιάδης βγαίνει και το διαψεύδει. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά, καλησπέρα. Το όνομά σου. Ευχάριστο αυτό που διαψεύδει ο Μιχάλης. Μπράβο του. Δηλαδή, αν δεν, για οποιοδήποτε λόγο, από τη στιγμή που το διαψεύδει, σταματάω εκεί. Στο ΠΑΟ 24 βγήκε μόλις τώρα, φίλε. Στο ΠΑΟ 24, αλλά πείτε να το δείτε. Καλή είδηση αυτή εδώ. Εκείνο που ήθελα να πω, Ρετρούλη, σε σένα είναι το εξής. Με αυτό που, όχι τον τελευταίο που μιλούσες, με τον προηγούμενο, με τον παλέμαχο φύλαδρο του ΠΑΟΚ. Εγώ μίλησα με τον δεν μίλησα καθόλου. Ο Ζάκος δεν μίλησε καθόλου με τον προηγούμενο. Μάλλον μπερδεύεις. Εγώ δεν μίλησα καθόλου. Εγώ μίλησα. Εντάξει, συγγνώμη. Ο Τάσος. Ο Τάσος. Ναι. Να μην είναι αποσπασματική αυτή η αντιμετώπιση σε αυτόν. Δηλαδή έχουμε κουραστεί. Εγώ τώρα μιλάω εξ ονόματος πολλών. Δηλαδή και 3-4 συνάδελφοι που τον ακούμε συνέχεια, το θυμόμαστε και γελάμε που έλεγε ο Ιβάν δεν έχει σακάκι. Αυτός έχει. Τέλος πάντων. Να μην είναι αποσπασματική αυτή η αντιμετώπιση. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί... Η καλύτερη αντιμετώπιση από ό,τι άκουσα σε όλα τα ράδια. Συγχαρητήρια. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Να σε καλά. Εγώ δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το να πω την αλήθεια. Δηλαδή, επί Ιωάννη Σαββίδη στην προεδρία του ΠΑΟΚ, ο Πανθεσσαλονίκης, ο Δυτικός Όμιλος Κωνσταντινού Πολιτών, κατέκτησε το ντάμπλα αίτητος, στο πρωτάθλημα αίτητος και σε όλη την Ευρώπη. Δεν ισχύει αυτό, του ξαναρωτάω εγώ τον Νικόλα, δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν την αντέχει αυτό το άκουσμα που γίνεται, ας πούμε, κοιτάξτε δεν μας ακούνε πολύ, μερικές χιλιάδες κόσμο μας ακούει, έτσι. Γιατί δεν το αντέχει αυτό ο Νικόλας, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τόσο μένος, τόσο κόμπλεξ, τόσο μανία, τόσο πόλεμο σε αυτόν τον άνθρωπο, για ποιο λόγο? Να μας πει το λόγο, ρε. Μπορεί να μας πει το λόγο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Και επίσης, δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο Νικόλας, αλλά εμένα με προσέβαλε προσωπικά στον αέρα. Και δεν γινόταν να το αφήσω έτσι. Όταν δέχομαι προσωπική επίθεση με χαρακτηρισμούς και κάποιες αερονοησίες, κάποιες αηδίες που άκουσα, εντάξει, δεν γίνεται, θα τη φας. Θα τη φας και θα τη φας επί 5 από τον τρέγια, να το ξέρεις. Εντάξει. Και όταν σε είπα, κάτσε να ακούσεις, δεν εννοούσα ότι ήθελα να σε κάνω τον πονηρό. Ήταν αυτό που σου είπα στο τέλος. Εάν θα χρειαστεί ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και πάει για καταστροφή, να ξέρεις ότι ο Ιωάννης Αβίδης θα το σώσει. Αυτό λέω εγώ. Είναι η προσωπική μου άποψη, αυτό που πιστεύω. Και το πιστεύω γιατί το έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτά δεν τα λες, τα ξέρεις. Τα ξέρεις και δεν τα λες. Βγαίνεις και λες κάποια άλλα πράγματα. Και για το φίλο στο Μαρινάκι όμως δεν λες τίποτα. Και για το φίλο στο Γατούρι δεν λες τίποτα. Γιατί δεν τα λες αυτά? Μπορείς να μας πεις? Και πολεμάς τον Ιωάννη Σαββίδη, για ποιο λόγο? Δεν μπορείς να μας πεις προφανώς. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Μετά έχουμε και έτσι, κάποια θεματική. Εσύ κάτι είπες, ήθελες να πεις στην αρχή για το Σούντγκρεν, ήθελα να πω και για τον Ντουάρτε εγώ, ναι, κάποια, ναι, πραγματάκια. Και πάμε και για εθνική, δεν είπαμε, εντάξει. Έχουμε ακόμα 40 λεπτά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου και σένα, φίλε. Γεια σου. Ο Τέο είμαι από Γερμανία. Ο Τέο. Τέο. Γεια σου, Τέο.
ο Τέος από Γερμανία, ναι. Τάσο, να σου πω κάτι. Μέχρι πότε θα τον ανεχόμαστε αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά? Εντάξει, ρε φίλε. Εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τη γραμμή. Τώρα πήρες εσύ. Σηκώνει το τηλέφωνο ο ηχολήπτης και μας περνάει τη γραμμή μέσα. Και να σου πω κάτι. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της άποψής του. Έτσι. Οκ. Okay. Το σεβαστό, αποδεκτό και όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι. Στα λεγόμενά τους. Δεν μπορώ εγώ να πω το καθένα τι θα πει. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο και να μην αντιδράσω την προσωπική επίθεση κατά εμένα. Εντάξει. Σωστά. Κάτι, το οποίο ισχύει. Γιατί αν παρατήρησες και άκουγες την εκπομπή, όλο το σκηνικό έγινε γιατί είπα ότι ο Ιωάννης Σαββίδης, επειδή τον ονομάζω ο Ιωάννη και όχι Ιβάν, γιατί αυτό είναι το λέει Ρωσοπόντιο και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Εντάξει, εγώ το λέω η ταυτότητά του λέει Ιωάννη Σαββίδης. Από εκεί ξεκίνησε να τσατίζεται. Και όταν είπα ότι επί προεδρίας του Ιωάννη Σαββίδη ο ΠΑΟΚ πήρε τον Νταμπλ, εκεί έγινε τάβρος μενόμενος. Και επειδή είπα ότι ο Ιωάννη Σαββίδης θα πληρώσει και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αν χρειαστεί. Πιστεύω εγώ, λέω. Δεν έχω πληροφορίες. Έτσι πιστεύω εγώ. Η προσωπική μου άποψη είναι. Γι' αυτό έγινε όλος ο καβγάς, κατάλαβες. Και δεν την άνοιξε. Ωραία, όλα. Αλλά από τη στιγμή που προσέβαλε εμένα προσωπικά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα ακούσει. Εντάξει. Εγώ περίμενα να αντιδράσεις διαφορετικά, αλλά και πάλι κρατήθηκες. Δεν χρειάζεται διαφορετικά, αδερφέ. Δύο-τρία πραγματάκια, όμορφα, ωραία, γιατί είμαστε και στον αέρα. Δεν είμαστε. Τι διαφορετικά, τι να κάνει δηλαδή. Μια χαρά τα Τάσο, έχουμε μπουχτίσει όλοι με αυτόν τον άνθρωπο. Βαρεθήκαμε, φτάνει πλέον. Εντάξει. Εντάξει, τον τιμήσαμε κάποτε, κάτι έκανε για την ομάδα. Okay. Ήταν στις επάλξεις. Ναι, εντάξει, αλλά φτάνει πλέον. Φτάνει. Εσύ αυτό που κάνει κατά του Ιβάν Σαββίδη, αν το έκανε κατά κάποιον άλλον, οι οποίοι τέλος πάντων ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται, κάποιον άλλον προέδρο, θα ήταν αυτή τη στιγμή θα ήταν ο πιο λατρευτός οπαδός στο ραδιόφωνο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Να το ξέρεις. Αλλά άσε τώρα τον Νικόλα. Έχουμε θέματα εδώ. Έρχεται ο Ιντέγε, λέει, θα μας θα πάρει. Ο Άρης λέει τώρα πρωτάθλημα. Ο Μπουγάτσας λέει κύπελο θα πάρει. Κύπελο μετά 50 χρόνια. Κύπελο γιατί δεν μην το πάρουμε. Τι είναι, ανέφικτο. Δεν κατάλαβα. Ανέφικτο είναι, φίλε. Όταν έχεις, όχι να πάρεις κύπελο. Έχεις πάει σε τελικούς από το 70 πόσους. Μετά. Από το 70 4. Σε 4 τελικούς δεν έχεις βάλει γκολ. Πώς θα πάρεις. Τι να κάνουμε. Για να πάρεις κύπελο να βάλεις γκολ, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα πάμε, πότε δεν θα ξαναβάλουμε τότε. Α, πρέπει πρώτα να πας. Με τότε τι μιλάει. Εάν είπα. Ναι, αλλά δεν υπολογίζεις κάτι. Εάν είπα. Μαζί σου. Ωραίος ο Παπαδόπουλος. Μπράβο. Λέει θα βάλει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Θα ξεμπουκώσω. Γιατί το λέει ο άνθρωπος, είναι δημοσιογράφος, είναι ψύχρεμος και γνωρίζει και καταλαβαίνει και νιώθει. Εμείς δεν είμαστε γιατί ψύχρωμοι, σου λέει, είναι ο Παπαδόπουλος. Άκουρε να μάθεις κι εσύ. Ο γιατί σου λέει, να τα ακούσουμε από τρέλια μας γιατί, το γιατί Άρη. Σου λέει, να ακούσουμε. Γιατί σου λέει, θα μου πεις να συμφωνείς. Ξέρει τι λέει ο δημοσιογράφος. Δεν γίνεται και πέμπτο. Του All About Άρης. Τρία συνεχόμενα σου λέει παίρνει ο άνθρωπος. Δεν γίνεται. Νίκο, να από τον Βαθύλακο πήγαμε στο All About Άρης. Ναι, αυτός είναι All About Άρης. Δεν είπα Βαθύλακος. Γι' αυτό, για τον άλλο λέω. Ζάχο, ναι. Ζάχο να σου πω κάτι. Σε ακούω. Ζάχο. Με τον άλλο. Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος από Γερμανία. Μπεταντίν. Έλα. Κατά κουζινού. Με τον Ιντέγε μαζί δίνανε και δύο σακιά, τα πήρατε. Τι σακιά, αυτά που θα βάλετε τα γκολ στο Χαριλάου, λες. Θα τα βάλετε μέσα. Πάτη να πληρωθέσαι. Έτσι λέγανε και την 7η αγωνιστική και πήγε ο Αλέξανδρος εκεί και έκανε κυρίες έκανε ο Αλέξανδρος. Τώρα έρχεται ο Ιντέγελεο. Έρχεται ο Ακπόμπους ο Χαριλάου. Πρέπει να φοβάμαι. Όλη η πλάκα ξέρεις ποια ήτανε με το γκολ του Πρίγιοβιτς. Μέσα στο Χαριλάου. Ήταν ζίγκα, πραγματικά. Δεν ξανά έκανε τέτοιο sold out ο Άρης. Καλά, εσύ έλεγε δεν ήταν ζίγκα, τώρα έγινε ζίγκα. Φίλε, όσο μπορούσε να πάρει το γήπεδο, πιστεύω πήρε. Και κάτι παραπάνω. Αλλά είχε πολλά κενά από πάνω από την αεροφωτογραφία. Αν είχε και έτσι. Υπήρχανε. Εγώ λέω είτε 22-23.000. Έτσι, που ήταν πιο λίγο. Υπήρχανε τουλάχιστον 5.000 μύρια. 5.000 μέτρησε. 5.000 γυναίκες είχε σίγουρα. Ωραία, και τι έγινε. Αυτές ήρθανε σε δίλημα. Κάτσε, ήρθανε σε δίλημα. Κάτσε να ακούσουμε τον Τρέγκα. Τα λέει καλά για το γυναικείο φίλο, τα λέει καλά. Φίλε, τώρα πώς γουστάρουν το Σουηδό αυτό που ήρθε. Για το γυναικείο φίλο σε παραδέχομαι. Λοιπόν, να σε πω εγώ τώρα. Από τις 10 φίλες του Άρη, οι 8 ήταν ερωτευμένες με τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Άλλο, σαν εννοεί σαν άντρα. Ήταν ερωτευμένες με τον Πρίγιοβιτς. Και τι έγινε αυτό. Με ποιο θα ήταν δηλαδή, με τον Μπάσα. Όχι, με τον Μπίσεσβαρ θα είναι, ρε. Τον με μπορεί. Τον Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ να τον πάω. Που είναι σαν το τραγουδιστή του Μπονιέμ που πέθανε είναι. Άσε μας, ρε Τρέγκα. Άκου λίγο τον Μπίσεσβαρ. Άσε μας, ρε Τρέγκα. Τον Μπονιέμ, άμα τον πάω εγώ. Πέθανε ο Μπονιέμ. Στο κομμωτήριο ανανέωση. Ναι, με 5 ευρώ. Στην Μποπάρα, με 5 ευρώ τον κάνει κουκλάκι. Θα φύγει ο κινητό τάμινο που έχει. Θα σου πω εγώ τον Μπίσεσβαρ, το δει και θα τον γνωρίσει. Ναι. Κατάλαβε. Μοντέλο.
Και ήρθα σε δίλημα. Σαν τον Πάπρισα. Εσύ κάνεις 82, κάνεις 82 ο Φάδερ Αλέξανδρος Πρίγιοβιτς. Την κολάρα, ναι. Την κολάρα μοναδική, ναι, μοναδικό γκολ. Ναι. Ναι, αυτό σκόρε. Και του Φαμπάσεν, ναι. Τα δύο. Και οι άλλες τώρα δεν ξέρουν. Τι θέλουν, να κάνουν, ναι. Ναι. Το κάνα στο τέλος, χειροκροτήσα. Ναι. Θέλουν να γυναικροτήσουν γιατί το έβαλε το είδαλμά τους, ναι. Ο Άντρακλας, και απ' την άλλη έρχονται σε κόντρα με την οπαδική τους προτίμηση γιατί έφαγε ναι. Γκολ η ομάδα τους. Έβαλε... Και βλέπουν και τους γκόμενους, τους άντρες, τους ναι. Αραβωνιστικούς κατηφείς ναι. Να χτυπιούνται και να σπάνε τα χέρια τους πάνω στα καθίσματα. Και σε λέει τι να κάνουμε τώρα, κοπέλες. Όταν έβαλε ο Βέλεθ τον κόλλο και είναι. Δείχνει στη θέση. Ο Βέλεθ. Ποιος. Ο Βέλεθ. Τι είναι ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ. Πιγκουίνο. Τι δεν ήταν. Ναι, τι. Πότε... Το ψάιτρε. Το ψάιτρε. Το ψάιτρε. Κάτσε να ακούσει. Κάτσε να ακούσει. Αλλά live τα ακούσει. Live τα ακούσει. Όταν έβαλε και έδειξε εκεί στην έξι ήταν κάτι ωραία κοριτσάκι. Και αυτές τι κάνανε. Χαρήκανε. Εσύ τώρα τι τώρα μου λες δηλαδή ότι ο Βέλεθ είναι πιο άνθρωπο τον Πρέγκα. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Αλλά τα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Θα έχουμε αυτό το Σουηδό, το Σούτσβαλ, πώς το λένε. Ναι, Σούτγκερ. Το Σούτγκερ. Θα έχουμε πολλές καρδιές. Ήδη έχει πολλές. Τον έχεις δει εσύ, ακροατά, τον έχεις δει. Έφυγε αυτός. Έφυγε. Τέο. Τέο. Έλα. Τον έχεις δει το Σουηδό που πήρε ο Άρης. Άσε, ναι, το είδα χθες. Κουκλάκι είναι, κουκλάκι είναι. Άσε ρε φίλε. Κουκλάκι είναι, αλλά να ξέρεις τώρα, χωρίς να θέλω να βγάλω αυτό. Κάτσε να μας πει τη βρώμα που ξέρει, κάτσε λίγο. Τη βρώμα που ξέρει. Η βρώμα που ξέρει είναι ότι την πρώτη μέρα που ήρθε, ξημεροβραδιάστηκε με τις ώρες επάνω από τη ρουλέτα στο καζίνο. Άντε. Ναι. Ναι. Μπράβο. Αυτό. Ζαχώ. Ναι. Αυτό δεν ξέρω κάτι άλλο. Εντάξει, ο άνθρωπος να έχει αδυναμία στον τόπο. Να σου πω ότι ο Τρέγιος όταν πάει στο καζίνο, μόνο του σκυτρινό μας βλέπει. Πρέπει να πάω στο καζίνο και να το μάθω. Α, το μάθες απ' άλλο. Σε, έλα, φίλε μου, λέγε. Το φαντάζεσαι αυτόν τον Σουηδό, τον Ξανθούλη, ναι. Να βγει καμιά φωτογραφία ή καμιά φάση να γίνει μέσα στο Χαριλάο και να είναι δίπλα στον Ακπομ. Όχι, θα τον κράξουν μετά, ρε φίλε. Ποιος θα τον κράξει. Θα τον κράξουν, ρε φίλε. Λες, γιατί άμα θα είναι δίπλα στο Βαρέλα. Ακόμα γύρω. Και άντε, να σου πω και κάτι που δεν σκέφτηκες. Σε πληροφοράκους να σου πω κάτι άλλο. Να σου πω κάτι που δεν σκέφτηκες, σε κανένα στημένο. Να τον κάνουν σάντουιτς ο Βαρέλα με τον Ακπομ. Σε κανένα στημένο. Έρχεται ο, πώς το λέει ο Ζαμπέτας, δεν τα λέω εγώ. Ο Μαύρος, ο Αράπης, ο Ταμ Ταμ Ταμ. Έρχεται. Ο Ζαμπέτας τα λέει, έχουμε, δεν τα λέω εγώ. Έχουμε και εμείς τέτοιους. Έρχεται. Έγινε εγώ, παιδιά, δεν έχεις. Να είστε καλά. Γεια σου ρε Θεό. Να είσαι καλά. Εγώ είπα δεν είσαι, εσύ κι αν έχεις. Έχεις. Αλλά αυτός είναι τέτοιος, τι να σου κάνουμε. Είναι λίγο τριποδάτος είναι. Είναι. Πώς είναι ο τρίποδας, το τρίποδας ο φωτογραφικός, αυτός είναι τριποδάτος. Ο τριποδάτος είναι. Τι εννοείς. Με τρία πόδια. Δεν γαϊδούρι, όχι, το φωτογραφικό τρίποδα εννοούσα, Τρέγια μου. Εσύ το τρίτο πόδι πού το είδες. Φαίνεται. Α, εσύ κοιτάς να έχουν τρίτα πόδια δηλαδή. Να μου χάθεις βρε. Πώς θα το παντρέψω. Πώς έλεγε ο τέτοιος, σίχαμα, σίχαμένε. Δεν βγήκε όμως. Δεν βγήκε. Να απαντήσει, δεν βγήκε. Άμα θα βγει τον κόψω. Γιατί, ωραία, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το κόψει. Δεν γίνεται να το κόψει. Είναι ο Νίκος Μπουγάτσας θρύλος. Ναι. Θρύλος των FM και της TV. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Θα βγει κάποια. Μπορεί να το φέρουμε και εδώ πέρα κάποια στιγμή. Γιατί όντως έχει και πολλές απουσίες. Να το φέρουμε μία φορά. Να έρθει όποτε θέλει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο τάσο. Βλέπω παρά 25 ναι, πάει. Να πούμε ότι θα μόλις έρθουμε. Εθνική. Γιατί ξεκινάει 10 παρατέρατο, νομίζω ξεκινάει η εθνική. Δεν είπαμε για το προηγούμενο, μα χθες δεν κάναμε για το προηγούμενο, εντάξει, ναι. Έτσι. Πριν λίγο ανακοινώθηκαν και οι θέσεις του αγώνα Ελλάδα-Αρμενία. Πληρώνομαι. Δεν θα πω γιατί πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Πληρώνομαι. Με το που θα έρθουμε, θα πούμε την εντεκάδα που έχει εκπλήξεις. Έχει και παίκτες μάλλον του ΠΑΟΚ μέσα. Όχι, διπλό. Έτσι. Και θα σας πούμε ποια είναι η εντεκάδα που κατεβάζει ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος τίνει να γίνει λάτρης της Αθήνας. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα 23-10-287-38-69-45-287-38 αμέσως μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλά ρε Άγγελε Αναστασιάδη, είναι δυνατόν να παίζει η Εθνική Ελλάδος με την Ιταλία το τρίτο μάτς για τα αποκριματικά του 2020 και να μην έχεις μέσα παίκτη στην εντεκάδα της ομάδος που κατέκτησε τον ντάμπλ. Καλά, έναν Έλληνα έχετε μόνο κι εσείς. Έναν Έλληνα έχετε. Ποιον έχετε. Έχουμε τον Πέλκα, έχουμε τον Πασκαλάκη. Πασκαλάκη, έχουμε τον Λιμιό, έχουμε τον Κουλούρη. Ο Κουλούρης δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ορίστε. Κουλούρης δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Παίκτης είναι, δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Παίκτης δεν ΠΑΟΚ. Άκουσες τι είπες. Ναι. Είπες, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις ως ένα όριο, έχεις δίκιο. Είναι δυνατόν να μην έχεις ένα παίκτη του ταμπλούχου. Είναι ο Κουλούρης ταμπλούχος. Ναι.
Πώς ναι, ρε. Παίκτης του ΠΑΟΚ. Όχι, φέτος δεν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, το ατρομή του ήταν. Προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Ναι, το ατρομή του ήταν φέτος παίκτης. Καταλάβες. Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα που έκανε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ο ΠΑΟΚ ξέρεις είναι ο Αναστασιάδης. Δεν πάει να είναι και ό,τι θέλει. Ναι. Θα τα ακούσει γιατί εγώ δεν περίμενα αυτή την αντιμετώπιση όσον αφορά τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι γιατί είναι ΠΑΟΚΣΙΣ όπως λέει. Ναι. Γιατί θέλω και εγώ ένα σχόλιο να κάνω. Ναι, βέβαια θα κάνεις. Η συγκεκριμένη ομάδα φέτος κατέξει τον Νταμπλ. Είχε την καλύτερη, τη δεύτερη καλύτερη επίθεση μετά τον Ολυμπιακό για 3 γκολ διαφορά. Είχε την καλύτερη άμυνα. Είχε όλα τα στατιστικά. Έκανε 26 νίκες και 4 ισοπαλίες, 0 ήττες. Ήταν η ομάδα η μόνη που ήταν αίτητη σε όλα τα 54. Ακούστε, 54 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η μόνη ομάδα που δεν ιτήθηκε στο πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει γίνει αυτό το ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από καμία ομάδα. Δηλαδή κατέριψε όλα τα ρεκόρ φέτος η ομάδα του Λουτσέσκου και ο Άγγελος Αναστασιάδης με την Ιταλία, ενώ ήμασταν αίτητοι με μια ισοπαλία με τη Βοσνία και μια νίκη με το Λιχνεστάιν που κάναμε στα πρώτη αγωνιστική, εντός έδρας ένας κρισιμότατο μάτς που αν κέρδισε την Ιταλία πήγαινε στους 7 βαθμούς. Βρε και εκεί να έπαιρνε. Στους 7 και οι Ιταλοί μέναν στους 6, δηλαδή ήταν η μισή πρόκριση. Δεν βάζει μέσα ούτε τον Πέλκα, ούτε τον Πασχαλάκη, ούτε τον Κουλούρη που είναι πρώτο κόρε. Αλλά και αυτός που έβαλε. Θα σου πω εγώ δεν και είναι. Τους έβαζε έτσι που τους έβαλε, τους άλλαξε 38 θέσεις στον καθένα. Με κατάλαβες. Ναι. Με κατάλαβες. Δεν ξέρω αν τελείωσε. Όχι. Γιατί δεν πήρες, ας πούμε, τον Γιαννούλη. Γιατί δεν πήρες, ας πούμε, τον Λάμπρου. Ε? Τον Κίτσου γιατί δεν τον πήρες. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή οι άλλοι κάτι κολοβεί και κάτι μολοβεί και κάτι ξέρω εγώ που τους ξέρω ότι η μάνα τους είναι καλύτερη από αυτούς. Για μένα είναι γλύψιμο προς την πλευρά της ΕΠΟ προς την Αθήνα. Άλλος ένας προπονητής ο οποίος παίρνει χαρτάκι. Προσωπική μου άποψη. Α, γίνονται αυτά τα πράγματα. Προσωπική μου άποψη. Σε παρακαλώ Τάσο, δεν γίνεται αυτό. Τεκμηριωμένα μιλάω. Α, ναι. Λέω την άποψή μου τεκμηριωμένα. Δεν γίνονται αυτά. Πώς δεν γίνονται. Σε παρακαλώ. Εδώ άντρας μάντρα γίνεται. Σε παρακαλώ. Γίνεται. Έτσι. Τελείωσε. Και περιμένω, περιμένω μετά το κράξιμο την αντίδρασή του. Γιατί σήμερα βλέπω να παίζει ο Πέλκας. Ναι, πες την 11 και θέλω δύο μικρά σχόλια να κάνω. Λοιπόν, ο Βλαχοδήμος. Ποιος? Βλαχοδήμος. Ναι. Καλά, τον Μπάρκα είχε. Το Πασχαλάκη τον έχει τρίτη επιλογή. Συγγνώμη, ένα λεπτό, άσε αυτό. Το Μπάρκα είχε τώρα βάζει τον Βλαχοδήμο. Έφταιγε ο Μπάρκα ο καλύτερο παίκτη στο προηγούμενο μάτσο. Ναι, μετά τα 3-0 ήταν ο καλύτερο. Και φταίει σε κανένα γκολ ο Μπάρκα. Μετά το 3-0 λέω είναι ο καλύτερο. Δεν φταίει σε κανένα γκολ νομίζω. Ναι. Για πες. Βλαχοδήμος. Ναι. Σιώβας. 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 Τι τον βάζει βέβαια, μπορεί να τον έχει σέντερ φόρ το Σιώβα. Παπασταθόπουλος. Σιώβας Παπασταθόπουλος προχώρα. Κούτρης. Αριστερά. Ναι. Μαυρίας. Άρα πάνε τα τρία. Μαυρίας. 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 Ζέγκα. Ζέκα. Σάμαρης. Ναι. Φορτούνης. Ναι. Πέλκας. Ναι. Μασούρας και Κουλούρης. 4-4-2 δηλαδή από ό,τι κατάλαβα. Αν το κατάλαβα καλά. 4-2-3-1. Εντάξει. Και 4-4-2 όπως θέλεις γίνεται αυτό. Λοιπόν, δύο σχολιάκια μικρά μπορώ να κάνω. Ναι. Ένα. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ όσο και να σου φαίνεται τέτοιο, βέβαια τα έκανε στο τελευταίο παιχνίδι, τα έκανε... Μπιλί, μπορούμε να δούμε στο RTH... Έλα, πάρτο. Στο High Definition το έχεις, στο RTH. Όχι, του πρόεδρου σου το έχει, ρε, τις εθνικές. Στο Open. Του πρόεδρου σου το έχει. Πού είναι το Open, κάνε το. Το Open πού είναι, στο 666. Ωραίο, ρε. Τι πας τα έπιπλα, ρε. Βασίλη, καλό. Πού είναι, στο 666. Λοιπόν, δύο μικρά έτσι σχολιάκια. Κάντο. Μπρέστο, ρε. Λέγεσαι, το ψάχνω. Όχι, δεν μπορώ να έχεις το τηλεκοντρό πάνω από τη μούρη μου και να μιλάω. Τι είμαι, ρομπότ. Κάνε το και μετά. Δεν το βρίσκω. Δεν λέω τίποτα. Άστο, δεν πειράζει. Ρικ, βάλε το Ρικ. Έχω και φίλο Ρικ. Άστο, θέλω το δω. Καλά, ρε, δεν μπορείς να βρεις το τέτοιο. Θες να μιλήσω εγώ, το βρεις εσύ. Τι να πεις, τόση ώρα μιλούσες. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι. Η εθνική, αυτή η εθνική, το θεωρώ παρότι τα έκανε μαντάρα στο τελευταίο παιχνίδι. Έβαλε, δεν ξέρω, και τον τερματοφύλακα σέντερφορ. Αμυντικό χαφ έβαζε του επιθετικού. Επιθετικού έβαζε μπακ. Τα έκανε ανάκατα. Τον θεωρώ κατάλληλο για αυτή την εθνική. Διότι είναι μια εθνική άτεχνη, χωρίς ταλέντο και χωρίς ικανότητες. Άρα είναι ο κατάλληλος για μια τέτοια εθνική. Γιατί επί το πλαίσιο οι ομάδες που αναλάβανε ο Αναστασιάδης ήταν ομάδες που ήταν για Φούντογλου για να τη σώσει. Είναι ο κατάλληλος για αυτή την εθνική. Είναι μία εθνική ατάλλαντη.
Δεν υπάρχει κανένα ταλέντο για μένα. Έτσι. Μετριότητες. Νομίζω ότι είσαι πολύ αυστηρός. Έτσι λέω εγώ. Δεν σημαίνει ότι λέω. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Η άποψή μου. Και δεύτερον, μου κάνει εντύπωση, παρότι λέω. Και δεν πριν 5 λεπτά να πω άλλα και τώρα, δεν ακούω ραδιόφωνο, αλλά έχω φίλους που ψιλοακούνε. Η αντιμετώπιση ακόμη που έχει ο Αναστασιάδης σε αυτή την πόλη είναι σαν να. Πώς λέμε. Ποιος έχασε ευκαιρία. Εμείς χάσαμε. Οι Αρμένοι πρέπει να χάσει. Μη κοιτάρια, πέρα, οι Αρμένοι. Ο Βλαχοδήμος. Ναι, εμείς χάσαμε. Όχι, οι Αρμένοι χάσαμε. Ο Βλαχοδήμος. Κοίτα, εδώ δες. Ω, Σιριζάουτ. Ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, λέω ότι η αντιμετώπιση που έχει. Σιριζάουτ. Ναι, μπορεί να κόψει και λίγο το κάρι. Το έκλειψε. Η αντιμετώπιση που έχει είναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, εντάξει. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέσα της πόλης, εντάξει, ασπρόμαυρα έτσι τα περισσότερα. Ακόμη έχει αντιμετώπιση, λες και είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι. Ό,τι και να κάνει, δηλαδή να τον κράξουν, μπορεί να είσαι και ο μόνος ΠΑΟΚ που τον έκραξε. Εσύ βέβαια τον έκραξε γιατί δεν έβαλε τους παίκτες του ΠΑΟΚ και όχι για τα λάθη του, όχι, τα προπονητικά. Δεν έκραξε γιατί έβαλε τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν έβαλε τους παίκτες που πήρε πρωτάθλημα και ντάμπλ. Ναι. Δηλαδή, ωραία, αυτό, άμα το δεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κανένας προπονητής. Σου είπα, ένα ούτε δίκιο. Ο Κουλούρης έπρεπε να παίζει. Ούτε Αρχοντόπουλος, λοιπόν, ούτε Παναγούλιας, ούτε Σάντος, ούτε ο Ρεχάκελ. Δηλαδή, είναι σαν να. Άκουσα να σου πω, για να ακούσω και ακροατές, και να πάρουμε και τις δύο γραμμές. Είναι σαν να παίρνει ο Ολυμπιακός τον ντάμπλ και να μην βάζει, φίλε, ένα παίκτη του Ολυμπιακού μέσα. Έχει γίνει αυτό ποτέ. Μονότερμα μας παίζουν. Τι γίνεται. Ναι, πάμε στις γραμμές. Πάμε, πάμε. Έλα, έχει δύο γραμμές. Καλησπέρα. Έλα, ναι, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, έλα, το όνομά σου, αν θέλεις. Γιάννης από Γερμανία. Έλα, γεια σου, Γιάννη. Σε ακούμε. Νέος στην παρέα, προφανώς. Νέος που έχω πάρει, αλλά δεν παίρνω αραιά και πού, γιατί σας ακούω μόνο, γιατί οδηγάω. Να σε καλά. Λοιπόν, γεια σου, ρε Γιάννη. Να σε καλά. Γεια. Θέλω να πω κάτι τώρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ζάχο του Τρούλη, που επί πολύ καιρό ακούει το συνδεσμίτη του ΠΑΟΚ να λέει αυτά που λέει. Γιατί αν γινόταν το αντίθετο, συνδεσμίτης του Άρη έλεγε αυτά που έλεγε για τον Άρη και για τις διοικήσεις του Άρη, τι εκμετάλλευση θα έπεφτε από το διπλανό σου και από τους υπόλοιπους. Ναι. Μπράβο σου, Ζάχο, γιατί κρατάς ένα επίπεδο. Συνδεσμίτη ποιον ονομάζεις. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Ποιονα? Συνδεσμίτη ποιον λες. Ήταν πρώην συνδεσμίτης, δεν ήταν. Από τους μεγάλους κιόλας, δηλαδή σαν να βγαίνει ο Σαουρίδης, ας πούμε, μετά από καμιά 10 χρόνια. Πριν 40 χρόνια μιλάς. Πριν 40 χρόνια μιλάς. Λέω μετά από 10 χρόνια σαν να βγαίνει ο Σαουρίδης, μετά από 10 χρόνια, όχι τώρα σήμερα. Λέει, θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ αυτά που λέει. Ναι, εντάξει, καλά. Ναι, γιατί κοίταξε, μπορεί αυτά που λέει αυτός δεν τα λέμε ούτε εμείς. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και άκουσες τι είπε. Ποιο πρωτάθλημα και κύπελλο λέει. Αυτό που σου έδωσε ο Τσίπρας και η κυβέρνηση. Ναι, αυτό ναι. Τα λέει. Δεν τα είπα εγώ. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Και δεν θέλω. Πώς να το πω. Πραγματικά, αν γινόταν το αντίθετο, ήθελα να δω τι θα γινόταν. Ας μου και ξέρω. Εγώ δεν θα την άντεχα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει το. Εγώ σου λέω. Εγώ, φίλε Γιάννη, δεν θα την άντεχα. Άκουσε με. Γιάννη. Θα την βρούσα, ρε παιδί, πώς σου πω. Άκουσε με να σου πω. Υπάρχει απάντηση, αλλά δεν είναι για τον αέρα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν θέλω. Δηλαδή είναι άκοψη η απάντηση. Καταλαβαίνεις, νομίζω. Για να μην προκαταλαμβάνω τον Τρέγια. Μπορεί ο Τρέγιας να απαντούσε, δεν λέω. Αλλά τι εκμετάλλευση θα πέφτει από κάποιους κύκλους. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και πολύ, δηλαδή πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θέλω να σε προκαταλάβω. Γιατί σας ακούω και τους δύο και δεν μπορώ να πω. Σας ακούω έτσι κι αλλιώς και τους δύο και εντάξει. Φίλε, για να σου δώσω μία έμεση απάντηση. Για μένα είναι αυτό που είπα από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ πέρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτός που μιλάει, ο απέναντι μου είσαι εσύ. Είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι, με ενδιαφέρουν τα επιχειρήματά του. Όταν κάποιος μιλάει και από κάτω υπάρχει επιχείρημα που είναι πιστικό, καταλαβαίνεις. Νομίζω έδωσα απάντηση τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, Γιάννη, σκέψου. Ναι. Αυτό που έγινε με τον Ραούλ Μπράβο, που συνελήφθη ως εγκέφαλος για στημένα παιχνίδια και έδωσε 300.000 από ό,τι λένε κατά τον πρώην προπονητή σας στον Καρυπίδη. Σκέψου να γινόταν, θα σου πω εγώ, με τον Μουσλίμοβιτς, ο οποίος να είχε δώσει 300.000 ο Σαββίδη. Σκέψου τι θα γινόταν. Κοίταξε, αυτό το θέμα όμως και έγινε. Ουστε. Βγάλανε τον δημοσιογράφο, τον Ισπανό, σε κάποια άλλα ραδιοφωνά. Δεν μιλάω για τον Λίμπερο. Εντάξει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται σε άλλα ραδιοφωνά. Λοιπόν, και τον αρχίσανε και τον λέγανε. Δηλαδή,
το αναπαράγανε πάρα πολύ. Λες και το στοίχημα που του πιάστηκε για τα στοιχήματα ο Ραούλ Μπράβο, λες και έδωσε τα λεφτά, τα δανεικά. Πες και ότι πήρε δανεικά ο Καρυπίδης. Πες ότι πήρα εγώ δανεικά από σένα, ρε, εσύ, και σε πιάνει για τέτοιο πράγμα. Και πού ξέρω εγώ τι κάνεις. Παράδειγμα, εντάξει. Όχι, απλά δεν είναι και ότι καλύτερο να σε συλλαμβάνουν να φεύγεις με χειροπέδες για στημένα παιχνίδια κτλ. Και να ενδεχομένως να υπάρξει μια μερική, παιδί μου, διαχείριση αυτών των χρημάτων. Ναι, που... αλλά ξέρεις τι. Ναι. Εγώ δεν στεναχωριέμαι για αυτό. Γιατί αυτός ο παίκτης έχει παίξει τη Ρεάλ. Δηλαδή πρέπει να ανησυχεί η Ρεάλ τώρα. Ναι. Δηλαδή κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δηλαδή, φυσικά δεν πρέπει. Στη Γάμα Εθνική και στη Βίτα. Δεν πρέπει. Κανονικά πρέπει. Απλά να ξέρεις ότι. Υπάρχει και ένας παίκτης όμως, γιατί θαύτηκε, ο οποίος έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι το ίδιο πράγμα για τα στιγμή που εκβίαζε τον πρόεδρο της ΟΕΣΚΑ. Για τον Λόπεθ λες. Ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν πνίγεται. Γιάννη δεν πνίγεται. Δεν πνίγεται. Δες πόσα παιχνίδια και πόσο καιρό έκατσε ο Ραούλ Μπράβο στον Άρη. Και δεν μιλάω για εσάς. Ναι, φίλε μου. Ναι. Και δες ο Λόπεθ πόσα παιχνίδια έκανε. Δύο παιχνίδια έκανε στον ΠΑΟΚ ο Λόπεθ. Τέλος πάντων. Okay, Γιάννη. Να είστε καλά. Να σε ακούμε, να σε ακούμε και πιο δεκτικά. Έχασε ευκαιρία η Εθνική με τον Παπασταθόπουλο. Όχι, 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 η Αρμένια. Όχι, 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 0-1. 0-1 η Αρμενία στο 7. Δεν πρόλαβα, ρε παιδιά. 0-1 στο 7 η Αρμενία. Μάλιστα. Φάνηκε αυτό από την αρχή. Έχουν χάσει δύο ευκαιρίες. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Πρέπει να έχουμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα, φίλε. Καλά είστε, ρε παιδιά. 0-1 η Εθνική μόλις. Ναι, τώρα τ' άκουσα που το έλεγε. Με αυτή την Εθνική θα βγάλουμε καρκίνο. Δεν έχει, τέλος. Όχι, ρε φίλε. Όχι, τέτοια. Σιγά τώρα μην κάνουμε με την Εθνική. Για το ποδόσφαιρο γενικότερο. Εντάξει. Αλλά Εθνική είναι, ας πούμε, όσο να είναι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, δεν λέω εγώ. Στα χωριό μας. Φάγαμε 3 γκολ και δεν παίξαμε κιόλα. Παίξε, ρε φίλε, επιθετικά. Κάνε και καμιά ευκαιρία και α χάσει. Δεν παίξαμε καθόλου. Έτσι. Και τέλος πάντων, και αυτό που είπε ο Τάσος προηγουμένως δεν πήρε ούτε από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι γίνεται με τον αυτό, τέλος πάντων. Τι να γίνει φίλε, όποιος πάει σε αυτή την καρέκλα, καταλαβαίνεις. Ναι, μάλλον το δίνω χαρτί. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω, δηλαδή είναι δυνατό, είναι δυνατό, δηλαδή να έπαιρνε ο Ολυμπιακός στον ΤΑΠ και να μην έπαιζε ένας στον Ολυμπιακό, σκέψου θα γινόταν, σκέψου του. Ναι. Και δεν έκανε και αλλαγές ρε Τάσο, τίποτα, χάνεις, βάζεις, χάνεις 1-0, 2-0. Κανονικά πρέπει να αναστατώσει τον τόπο. Βάλε, βγάλε, κάνε, ξέρω εγώ. Τίποτα. Άμα θα χάσει και σήμερα η Εθνική που το απεύχομαι, εγώ ειλικρινά εύχομαι να κερδίσει η Εθνική. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι κομπλεξικός. Ενδεχομένως να αποτελέσει και παρελθόν, να ξέρεις. Ναι, μάλλον. Αν σήμερα ιτηθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι οι δυνατότητες οι προπονητικές αυτές του Άγγελου Αναστασιάδη. Τον έχουμε δει τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ πολλές φορές. Εντάξει, απλά είναι απρόβλεπτος, δε φίλε. Δηλαδή, ο Άγγελος, να σου πω τώρα κάτι. Είναι τόσο επικίνδυνος προπονητής, μπορεί να πάει στην Ιταλία και να πάρει διπλό. Ναι. Με κατάλαβες. Ναι, όντως. Αλλά τώρα σε αυτό το μάτς δεν έκανε τίποτα, τέλος πάντων. Τώρα κι εγώ δεν είδα την Αρμενία, θα πάω να την δω σε λίγο. Τι να πεις, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, εχθές εκπομπή δεν έγινε, έτσι. Γιατί... Όχι, δεν είχε ρεύμα. Μέχρι τις 10 δεν υπήρχε ρεύμα, μετά ήρθε. Πήρα εγώ τηλέφωνο, λέω ρε παιδιά στο ίντερνετ δεν ακούει. Είναι ένας λόγος και λέει τα ίδια συνέχεια. Τι έγινε, λέει δεν έχει ρεύμα. Έριξε αυτά. Και εδώ που είμαστε. Έριξε κάτι. Ναι, ήταν κολλημένη γραμμή. Ήταν ένας τώρα δεν ξέρω. Και έλεγε για τον Άγγελο. Μια-δυο φράσεις για τον Άγγελο. Ξανά πάλι το ίδιο. Λέω και εμάς εδώ έριξε καρεκλοπόδαρα. Άστα να πάνε. Πάλι καλά, εσύ άκουγες και κάτι. Άλλοι είχαν μόνο ένα βοητό, τίποτα άλλο. Σόπα ρε, εντάξει, αμάν. Ρε φίλε, 3.30 κόμπηκε το ρεύμα και ήρθε 10 το βράδυ. Ναι, είναι από τη βροχή και τον αέρα. Τώρα σε εμάς πάλι βρέχει να πούμε. Τέλος πάντων. Ζέστα από τη μια, από την άλλη βροχή, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Ναι. Ωραία. Υγείτε, καλή καρδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάλι καλά. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 10 λεπτό 0-1 Ελλάδα-Αρμενία. Λοιπόν, σιγά σιγά να διαβάζουμε και τους υποστηριχτές, κύριε Τρέγια. Βλέπω παρά 2 λεπτάκια, παρά 3 πάει. Με πρώτο και καλύτερο το πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Το πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Oh. Ο καλύτερος γύρος της πόλης,
Offside Κοτόπουλο. Έχει ρινό Κοτόπουλο. Εντάξει. Ναι, ναι, ξέρω. Εντάξει. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέρκες. Κλαμπς μένουν με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση και delivery 23-10-5-20-5-55. Ακριβώς τώρα πες και η εθνική. Τι καλύτερο, 23-10-5-20-5-55. Κάντε την παραγγελία σας στο πορκίτο να φάτε, να πιείτε. Και φυσικά όχι νηστική να κοιμηθείτε. Κατεβάζοντας και την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας παίρνετε έκπτωση 10%. Mazda Αμανατίδης. Ευχαριστούμε και τη Mazda Αμανατίδης με το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις ηλεκτρονικό, να καταπιούμε κιόλας, τρέχει. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο. Με κοίταξε λίγο περίεργα. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2319-24-931. Άλλο ένα βράδυ ήταν εδώ κοντά μας το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, παιδιά, δώστε λίγο βάση, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει στην ώρα του πάντα το πετρέλαιο της παραγγελίας σας, σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και από τεράστια γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο υγρό καυσίμων Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο κεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Κομμωτήριο ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια στη φίλη μας την Πόπη. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Παίρνεις το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδιά και με 5 ευρώ έκαστος. Τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης σας κάνουν κουκλάκια. Επαναλαμβάνω, μόνο με ένα ταλαράκι. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, γεφυράκι Μετεώρων και αυτό το κατάστημα. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα της Τρίτης φτάνει στο τέλος. Μην ξεχνάτε, δεν το είπαμε Τάσο. Από εδώ και πέρα η εκπομπή, να το θυμίσουμε στους φίλους, 8 ως 10, έτσι, δεν υπάρχει το 10, 12, Δευτέρα και Παρασκευή, όλη τη βδομάδα 8 έως τις 10. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Οι δύο νίκοι του Λίμπερο, ο Νίκος Μοσχοβίτης με τον Νίκο Παπαδόπουλο θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 και μετά φυσικά να λαμβάνει ο Γιώργος Αγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα μέχρι όσο πάει, έτσι, δεν κάνω λάθος. Έτσι. Λοιπόν, από όλους εμάς, από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρίγκα, Ζάκο Ντρούλικ, Βασίλη Καβαδία, έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.